έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με τις επισκέψεις Λαυρόφ και Γκάμπη Ασκενάζη. Κρίσιμη εβδομάδα για την πανδημία. Ανησυχητικό το δείγμα με τις 118 εισαγωγές ασθενών σε ένα 24ωρο. Περιφέρεια Αττικής. Σε ισχύ το πρόγραμμα Μαμούθ 200 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έκτακτο δελτίο καιρού. Ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Έρχεται κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου. Λέω δηλαδή πως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Απλά κάνουμε τις προκουβέντες εδώ, τις οποίες συνεχίζουμε από τη δημοσιογραφική σύσκεψη. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του 2020, η κυρία Μαλία Κάτζου κοντά μας. Καλησπέρα σας. Η οποία συνεχίζει να μας προκαλεί δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας ώρας. Προκαλεί. Μιχάλης Παπαδόπουλος, από τους εκλεκτούς συναδέλφους, διευθυντής του The Fact. Καλησπέρα. Από τα site τα οποία στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν πολλές παραπάνω χιλιάδες χτυπήματα από κάτι επίσημα κλπ. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα είμαστε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ μπηχτές δεν έχω ποτέ. Είμαι ευγενής. Είμαι αστός κλπ. Ρε παιδιά, τώρα θέλω να τα μετρήσουμε. Ας βάλω το φακ πόσο κάνει και ας βάλω κάποια άλλα, μην τα πω για να μην δημιουργήσω θέμα στην εργασία των συναδέλφων. Λοιπόν, 26 Δεκάτου είπαμε, καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο, καταρχάς, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στους Δημήτρηδες και στους Δημήτρηδες. Δήμητρα και Δημήτρης. Εντάξει. Σε όλους τους εορτάζοντες. Να στείλω ευχές και στον Δημήτρο Αβραμόλη, το ξέχασα μετά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ρίξει άλλο Δημήτρη και ήμουν έτοιμη εγώ. 10 χρόνια, πολλά χρόνια μαζί του. Οπότε το ξέχασα, θα τον πάρω μετά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες. Τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, εθνικά θέματα. Έχουμε δύο σημαντικές προσωπικότητες στο διπλωματικό πεδίο. Χαίρομαι που είναι και η κυρία Κάτσου και ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος κοντά μας, γιατί είναι μάχημοι συνάδελφοι με ειδήσεις. Με ειδήσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος και το εννοώ. Λοιπόν, Λαυρόφ, αυτή την ώρα βλέπει τον Πρωθυπουργό, έχει μπει μέσα ήδη. Θα δούμε αν θα υπάρξουν δηλώσεις μετά. Στις 6 ώρα θα συναντήσει και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μετά. Στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί ο Πομπέο δεν τον είχε βάλει στο πρόγραμμα τον Τσίπρα. Όχι. Έτσι δεν είναι. Ο Λαυρόφ τον έβαλε. Γιατί οι Ρώσοι έχουν μια διαφορετική σχολή διπλωματίας. Θα πούμε τις λεπτομέρειες μετά. Σκενάζει, Γκάμπη Ασκενάζη, που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ακόμα και από τον Λαυρόφ που εγώ τον σέβομαι. Τον Λαυρόφ που ξέρεις τώρα, ξέρετε και η Αμαλία και εσύ, Μιχάλη, υπεραμείνουμε του υπερατλαντικού παράγοντα σε πάρα πολλές κινήσεις. Το γράφω, δέχομαι κριτική γι' αυτό, αλλά ο Λαυρόφ είναι κορυφαίος διπλωμάτης αυτή τη στιγμή για μένα στον κόσμο. Διπλωματική σχολή μόνος του. Και ο Ασκενάζη που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, ενώ τα εθνικά θέματα βρίσκονται σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Άρα, ένα θέμα εθνικά θέματα, ένα θέμα κορονοϊός, το οποίο δυστυχώς έτσι θα πάμε και όλο το 2021, θα το λέμε συνεχώς να εμπεδωθεί. Είναι υπάρχουν και γιατρός ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα πάει μέχρι το Μάιο αυτό. Ποιο Μάιο, Μιχάλη, όλο το 2021, πρέπει να το λέμε σιγά σιγά. Θα φύγει το 2020, θα έρθει όλο το 2021, δεν συζητάμε για μάσκες, θα είμαστε εν μέσω πανδημίας και όλο το 2021 και το 2022 θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και καταρχάς να πούμε για τα στοιχεία, 5.400 κρούσματα τις τελευταία εβδομάδα προβληματίζουν τους πάντες και 118 εισαγωγές σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, προβληματίζουν επίσης τους πάντες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τα εκείνη. Η νεολαία έχει κουραστεί, κυρίως η νεολαία, οι μεγάλοι κοιμούνται, αλλά η νεολαία έχει κουραστεί λίγο. Και εδώ να βάλουμε και μια παράμετρο, ότι αυτό που πολύ σωστά είπες, ότι 118 νέες εισαγωγές σε μία μέρα προβληματίζουν τους πάντες, θα έπρεπε να τονίσουμε, θα πρέπει να προβληματίσουν τους πάντες πολύ ευρύτερα, με την έννοια το γιατί 118 εισαγωγές σε μία μέρα μπορούν να δημιουργούν προβληματισμό. Άξες. Με αυτά, κυρία Κάτσου, μην το λες εμένα, να το πεις στον κύριο Παπαδόπουλο, πετάει μπηχτές εξ αρχής. Γιατί το λες εμένα. Τώρα που είπε ο Μιχάλης, βλέπεις το κινητό σου και παίρνεις ειδήσεις. Να το πεις στον Μιχάλη, πετάει μπηχτές. Τι μου το λες εμένα, για το σύστημα υγείας να αντέχει. Εντάξει, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι πρέπει να προλάβουμε.
σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν ξεκάθαρο ότι παίρνουμε τα μέτρα και είμαστε σε επαγρύπνηση. Ήταν κατηγορηματικό ότι lockdown δεν θα γίνει όπω και για του εξωτερικού. Δεν θα γίνει τίποτα, ε. Εγώ το είχε αποκλείσει. Είναι ο εκπρόσωπος. Δεν θα πω ότι είχε... αυτό που θέλω. Δεν θα γίνει για την ώρα. Ας κατήσει μια αναστολή. Γιατί δεν και... ξέρουμε. Άκουσε να δεις όμως, γιατί τώρα θέλω να λέω και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι επιλογή μου το lockdown στο διάγγελμα. Δεν είναι, αλλά άμα έχει 3.000 κόσμο σε ένα μήνα, τι θα κάνει. Γι' αυτό σου λέω, δεν λέει για την ώρα. Όχι σε 10 μέρες. Για την ώρα μπορεί, Βασίλη, αλλά λέω από την άλλη πλευρά ότι πάνε με άλλα μέτρα να δουν πώς θα αποδώσουν στο 15ήμερο και από εκεί πέρα και τοπικά πια, όπως βλέπεις, είναι οι παρεμβάσεις τοπικές, τοπικού χαρακτήρα, για να δουν πώς λειτουργεί αυτό. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω ότι είναι και ατομική ευθύνη. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα. Πώς λέει η άλλη κυρία, εγώ το ακούω το πρωί και θα πω που ακούω στο Παπαδάκι, το φίλο μου, το Γιώργο. Και λέει, μια σε χωρίς μάσκα, τη πω ότι θα πάνε να το πρόσωπο και λέει, δεν βλέπω από τα κανάλια, δεν ξέρω ότι, δεν ήξερα ότι πρέπει να φοράω μάσκα. Οι περισσότεροι από τους παπάδες το πρωί που ήταν στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Να πάνε λοιπόν να κάνουν μια κουβέντα, γιατί όχι, ξεκάθαρο είναι Αμαλία, με συγχωρείς. Δηλαδή ο Μιχάλης τον είδα εδώ από την ώρα που μπαίνει μέσα, βάζει μάσκα. Κανένας από τους ιερείς που έχει πάει από το πρωί δεν έχει βάλει μάσκα. Αν είναι έξαλλοι, ας τα βρούνε. Ας πάρω το φίλο μου, ο Γκιουλέκας έφυγε 35 χρόνια. Να τους πούνε λοιπόν που πάει στον Άγιο Δημήτριο από τις 7 το πρωί. Βλέπει τον, την, πώς τη λένε, ναι, αλλά εκλέγονται εκεί όμως. Πώς τη λένε τη λειτουργία που αρχίζει στην αρχή. Δοξολογία. Δοξολογία. Όχι, πριν δοξολογία υπάρχει όρθρος, πώς λέγεται. Α, όχι, ναι, αλλά τώρα έχει λύσει πάρα πολύ πρωί. Τέλος πάντων, δεν φοράει για παιδιά, δεν φοράνε. Όχι, και συναστισμό υπήρξε έξω. Και συναστισμό υπήρχε, κανένα παπά δεν φωνάει. Γι' αυτό και στην ερώτηση λοιπόν, στην ερώτηση από δημοσιογράφο συνάδελφο στην ενημέρωση, είπε ο κύριο Πέτσα δεν εξαιρείται κανεί από τα μέτρα. Τι άλλο να πει, δηλαδή. Αυτό υπάρχουν βίντεο. Είναι το πολιτικό ακροατήριο. Αυτό το ρωτήσανε. Κυρία Κάτσου, είναι το πολιτικό ακροατήριο αυτό το οποίο λέτε. Ας πάνε να κάνουν μια κουβέντα. Αν δεν έχουν καταλάβει, να πάρουμε εμείς τον σεβασμιότατο. Έχω μιλήσει και στον παρελθόν. Του έχω πάρει και συνέντευξη του άνθιμου. Γιατί δεν φοράει το πλήρωμα τη Εκκλησία. Προφανώς η ατομική ευθύνη δεν αγγίζει εκεί. Η ατομική ευθύνη είναι σε άλλες κατηγορίες πολιτών. Εντάξει. Εσείς φοράσατε. Η κυρία Κάτζου ήρθε μέσα, την έβγαλε. Εδώ στο χώρο είμαστε 2,5 μέτρα. Έχουμε μηχάνημα καθαρισμού. Δεν το βάζουμε αέρα. Αλλά η ατομική ευθύνη οπουδήποτε αλλού υπάρχει. Δεν θέλω να τα βάλουμε. Είμαι ο τελευταίος που θα βάλουμε την Εκκλησία. Να πω κάτι όμως. Θα με αφορήσει μισή οικογένεια. Όχι, δεν το όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ θα, θα σου πω κάτι από το νόμο περιβάλλον. Θα σου πω από το νόμο περιβάλλον. Λέω λοιπόν ότι είχα μια συζήτηση και με νέον άνθρωπο. Και λέω, όπως στηρούμε τα μέτρα εμείς, πρέπει και στην εκκλησία, πολύ θρησκευόμενη και μικρή κοπέλα. Και μου λέει, και λέω, εντάξει, και τώρα με τη Θεία Κοινωνία, είδατε τι έχει γίνει. Ξέρεις τι μου είπε, εγώ πιστεύω στο θαύμα, ότι αυτό είναι το αίμα και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ωραία, στον κύριο Πέτσα λοιπόν, να κάνουμε μια κουβέντα και να δούμε αυτούς όλους που πιστεύουν στο θαύμα, πού θα τους βάλουν, αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο λέω εγώ, πού θα τους βάλουν. Αμαλία, εγώ αυτό πιστεύω, δεν μπορεί να πιστεύω γιατί το πιστεύει. Δεν τα βάζω και με τον Πέτσα. Απλά είναι το ακροατήριο, το πολιτικό ακροατήριο μεταξύ των άλλων. Οι άλλοι είναι άθεοι. Θες να σου κάνω τώρα λίγο το σιγό του διαβόλου. Πολύ το συνήθω θα μου κάνει. Οι άλλοι είναι άθεοι. Όχι, δεν είναι άθεοι, γιατί πήγαινε στο Τσίπρα. Άθεοι είναι, ρε παιδί μου, δεν πιστεύουν τώρα. Μην κοιτά το να πήγαινε ο Τσίπρα στον πρωθυπουργό. Μην τρελαίνε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, πείτε. Πάντε αυτοί δεν πιστεύουν τώρα. Καμιά φορά άμα του τσαντίζει λίγο ρίχνω και τα καντήλια. Ενώ οι άλλοι δεν τα ρίχνουν. Οι άλλοι δεν τα ρίχνουν. Αλλά μετά θα και συγχώρεση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πολύ, πολύ λοιπόν, δυναμικά. Αρχή εβδομάδα σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Το δεύτερο θέμα είναι λοιπόν η πανδημία. Και εμένα θα με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι να αλλάξουμε λίγο τα μικρόφωνα. Θα το αλλάξουμε στην κυρία Κάτζου. Ενώ μιλάμε, μην δείξετε την Αμαλία την Κάτζου. Θα δείξουμε το Μιχάλη στο μεταξύ μέχρι να αλλάξουμε το μικρόφωνο. Έχουν κλείσει, Μιχάλη. Είμαστε στο κλίμα της εποχής. 5 του Βενέτη, 5 καταστήματα σήμερα. Του Βενέτη, ναι. Δεν βγαίνουν τα ενίκια, δεν βγαίνουν οι εισπράξεις. Βάλε τα lockdown, βάλε τα όλα, κλείνουν τα καταστήματα. Είναι καλός φούρνος ο Βενέτης. Καλός, παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε τώρα, μην είναι ανταγωνισμός. Είναι πολύ καλός. Δεν έχει να κάνει πάντως με την ποιότητα, γιατί αυτό λες φυσικά είναι ένα θέμα. Αλλά δεν βγαίνει. Είναι αυτό που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Ξέρεις κάτι, εγώ θα πω από την οικονομία, το ξέρω ότι γνωρίζω. Η εστίαση εκπέμπει SOS. Ο τουρισμός εκπέμπει SOS. Το λιανικό εμπόριο εκπέμπει SOS. Τα ξενοδοχεία εκπέμπουν SOS. Είναι ο προϋπολογισμός, να σε διακόψω, Αμαλία, εκπέμπει SOS. Σήμερα μάθαμε. 7 δις. Το οποίο όμως δεν είναι 7 δις. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο τα λέμε. Είναι 7 δις ενώ αναμενόταν
2,6 δις πλεόνασμα. Λοιπόν. Κατά συνέπεια είναι 9,6 δις. Και μείωση εισόδων 12,4%. Μείωση εισόδων 12,4%. Έτσι. Αυτό είναι. Στο 9 μήνο. Στο 9 μήνο. Ιανουάριο με Σεπτέμβριο. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολη η εξίσωση ο προπολογισμό για τον Υπουργό Οικονομικών και για το Οικονομικό Επιτελείο. Και επίσης θα πρέπει να πω όμως ότι βρεθήκαν μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή ο Χρήστος Αϊκούρας είχε μπροστά του να διαχειριστεί ένα πράγμα που δεν το περίμενε. Δεν το είχε προπολογίσει. Για μένα καλά το πήγε. Όχι σαν μερικούς άλλους στο παρελθόν. Αυτό κύριε φίλε, το σωματί μου, μην πω τίποτα γιατί θα με καλέσω ο φίλος μου Μιχάλης. Ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, δύο λεφτά, να τα βάλουμε στη σειρά. Και άκουγα τον κύριο Τσακαλώτο στην Βουλή. Τώρα θέλω να κάνω. Μα τώρα είπες... με τσιγκλά και δεν θες να το πω. Αλλά είπα θα το εγώ Τσακαλώτο όνομα, εσύ το είπε. Εγώ θα το πω. Ναι, είπε το κύριε, γιατί εγώ το λέω όμω. Δεν σου αρέσει ο Ριτσαρντ Γκίρ. Πέρα από τον Ριτσαρντ Γκίρ και όλα αυτά που λέει τα πολύ χαριτωμένα ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, που το αλλήμον τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, όμω θα του πω ότι ήταν Υπουργό Οικονομικών και έφερε ένα μνημόνιο. Να πει δεν το φέρε ο ίδιο, εγώ τον ίδιο το βάζω. Και ουσιαστικά για νέου φόρου. Και κατήργησε και του πληστηριασμού. Ο Τσακαλώτο. Οι 53 του ΣΥΡΙΖΑ φέραν ένα νέο μνημόνιο. Τι είναι αυτό, θα πέσει το στούντιο. Λοιπόν, σταματήστε. Λοιπόν, να πάμε στον πάνω των Ευσταθίου, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Δύο λεφτά. Να πάμε στον πάνω των Ευσταθίου. Ο πάνω στο Ευσταθίου είναι ο επικεφαλή διαχείριση Κέντρου Υγεία Περιφέρεια Αττική. Γνωστό. Καλησπέρα. Πρόεδρε, γιατρέ, όλα τα παρεμφερειάρχη, σου λέω το βιογραφικό, δεν θα περάσουν δύο ώρες. Λοιπόν. Γιατρέ, απλώς γιατρέ. Ωραία, ακουγόμαστε γιατί άκουσαμε λίγο επιστροφή εδώ. Λοιπόν, εγώ σας ακούω κανονικά. Υπέροχα. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα με την πανδημία, να πω ότι ο Πάνος ο Ευσταθίου, ΕΟΠΗ, πολλά χρόνια παλιά, κατά το παρελθόν, μεγάλη πορεία σε όλα τα θέματα, ζητήματα υγείας. Λοιπόν, είναι ο υπεύθυνος για το κέντρο διαχείρισης της υγείας από την περιφέρεια Αττικής. Έχει την εικόνα για το πού πάει η πανδημία στα δεδομένα τα δικά μας, περιφέρεια Αττικής, ο 60 Δήμος. Λοιπόν, τα δικά σας σχόλια. Καλησπέρα σας, αν και δεν σας βλέπω, δεν ξέρω αν η διαδικασία... Σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά, το θέμα είναι να σας ακούμε, σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ωραία, εγώ δεν έχω την παράδειγμα να σας βλέπω, αλλά δεν πειράζει, σας ακούω όμως που μιλάτε και εσείς και η κυρία εκεί και δεν ξέρω αν είναι κι άλλος κύριος. Η κυρία Κάτσου και ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ωραία, και έχετε έντονη συζήτηση και αυτό σημαίνει ζωντάνια και δυναμικότητα. Ναι, γιατί με προκαλούν γιατρέ, τι να κάνω. Σωστά. Η κυρία Αμαλία. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω κάτι και από την προσωπική μου εμπειρία από τις τελευταίες τρεις πανδημίες στον κόσμο ολόκληρο που ζήσαμε, αλλά και από την εμπειρία την οποία έχουμε μέχρι στιγμής. Καταρχάς, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες πώς θα κινηθεί η πανδημία, δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε και δεν έχουμε τις δυνατότητες να αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με εμβόλιο. Έχοντας αυτά τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία, παγκόσμια η πανδημία κινείται στο δεύτερο κύμα. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. 5.700 άτομα πεθαίνουν κάθε ημέρα σε όλο τον κόσμο από την πανδημία αυτή. Να φανταστείτε ότι το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε ένα health harbor και παραπάνω και σε μια πτώση πύργων και παραπάνω. Κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο αριθμό. Δεύτερον, οι νεκροί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε περίπου το 1.100.000 και 40,5 εκατομμύρια τα κρούσματα. Φαίνεται όμως, όπως και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να είναι κατά την γνώμη μας και σαν κέντρο επιχειρήσεων πενταπλάσιο. Δηλαδή, αν έχουμε 20 με 25.000 αυτή τη στιγμή τα κρούσματα στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι πάνω από 200.000 και απλώς να μην τα έχουμε καταμετρήσει. Δύο λεπτά, κύριε Ευσταθίου, δύο λεπτά. Παρακαλώ. Γιατί η πρόβλεψη δικιά σας με την εμπειρία, η οποία τη δικιά σας που δεν αμφισβητείτε, είναι ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτά τα νούμερα που υπάρχουν, τα κρούσματα μπορεί να είναι πάνω από 200.000. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πούνε ότι είναι περισσότερα. Ναι, κοιτάξτε, οι προσεγγίσεις οι οποίες θα γίνουν στην εκθετική μορφή της εκτίμησης μπορεί να είναι συν-μην. Σας δίνω μία εκτίμηση, η οποία όσο μεγαλώνουν, τόσο έχουμε την δυνατότητα να αναπτύσσονται οι αντισωματικές τέτοιες ικανότητες των ατόμων, των ανθρώπων που έχουν ιατροί ή που ήταν νοσήσαντες χωρίς συμπτώματα και να ανεβαίνει η ανοσία της αγέλης.
Δεν είναι άσχημο αυτό. Το επικίνδυνο σε αυτή τη φάση είναι δύο νούμερα. Δύο πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Ένα, η διασωληνωμένη και δύο, η εκτίμηση της πραγματικότητας από τους θανόντες. Όσο οι διασωληνωμένοι πέφτουν, αυξάνονται οι θανόντες. Γιατί πεθαίνουν και μειώνονται οι διασωληνωμένοι. Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε σε αυτή τη φάση είναι ελεγχόμενο από την ελληνική κοινωνία και από το ελληνικό σύστημα υγείας, καθότι οι μονάδες συντετικής θεραπείας ξεπερνάνε τις 950 με 960 αυτή τη στιγμή. Εάν περάσουμε το health capacity, την ικανότητα του συστήματος υγείας, θα δυσκολευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και να σκεφτείτε, θα σας δώσω και την τελευταία παρατήρηση. Η Σουηδία, η οποία έχει 4,5 περίπου εκατομμύρια κόσμο, έχει 6.000 νεκρούς μέχρι τώρα και 100.000 κρούσματα. Θα τα αντέχουμε εμείς στα περιφέρεια Αττικής, που είμαστε μια Σουηδία 5,5 με 6.000 νεκρούς. Ασφαλώς θα ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές και για την περιφέρεια και για την πατρίδα μας. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί είσαστε καλά ενημερωμένοι, ότι η Σουηδία δεν ακολούθησε τα μέτρα και πήγε στην ανοσία της Αγέλης. Δεν πήρε κανένα μέτρο. Εμείς έχουμε ένα καλό βήμα. Το πρώτο κύμα πήγαμε καλά. Για παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και οι επιστήμονες στο σύνολό του. Το δεύτερο κύμα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να προσέξουμε τα μέτρα προστασίας. Πρέπει να τα περάσουμε. Και το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι την εβδομάδα αυτή και τις δύο αυτές εβδομάδες οι ηλικιωμένοι. Είναι οι νέοι μας. Όταν αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι θάνατοι έχουν κατέβει στην ηλικία περίπου των 40 ετών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το προσέξουμε τα νέα άτομα στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων. Και έτσι η κοινωνία προσπαθεί να κινηθεί με κάποια μέτρα, lockdown τα λέμε, τοπικά, μερικά, κίτρινα, πορτοκαλί. Βγάλαμε διάφορες τεχνικές έτσι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις καταστάσεις. Διότι ο κορονοϊός και η πανδημία δεν είναι η ίδια με το κύπρο της Αθήνας και η ίδια στην Άμφισσα και στην Αιγαίο. Και υπάρχουν κάποιες παράμετροι που σχετικά να ζούμε. Θα έλεγα, τελειώνοντας, ότι είναι σημαντικό για μας στην περιφέρεια Αττικής το ότι υπάρχει η δομή του κέντρου επιχειρήσεων, οι ομάδες εθνικές που κάνουμε συνεχώς δειγματοληψίες, η συνεργασία μας με τον ΕΟΔΙ στα πλαίσια των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, τα μέτρα προστασίας τα οποία μπορούμε να πάρουμε σε όλες τις δομές αυτές με οποιοδήποτε ρίσκο. Βλέπετε ότι είναι κρίμα να υπάρχουν 30-40 ηλικιωμένοι και να μπαίνει ένας εργαζόμενος και να σκολάει όλους. Και το έχουμε ζήσει αυτό. Στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Πιταβρέα, δεξιά, αριστερά. Όλα αυτά είναι θέματα του καθενός η ευθύνη προσωπική να λάβει κάποια μέτρα. Αυτό θα έλεγα σαν πρώτη προσέγγιση και θα έλεγα ότι... Ωραία. Το Πρόεδρε. Και το, τονίζεται ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πριν ρωτήσουν οι συνάδελφοι και η Αμαλία Εκάτσου και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος και η Αμαλία Εκάτσου. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς ότι καταρχάς υπάρχει ένα σχεδιά, ένα σκελετός, μάλλον ένα πρόγραμμα όπου κάθε μέρα κινείστε για το πώς γίνονται τα τεστ και σε ποια περιοχή. Και αυτό μεγαλώνει, είναι με αυξανόμενη πρόοδο. Ή σήμερα κάνατε 30 και αύριο θα κάνετε 15. Δεν νομίζω έτσι, ναι. Ναι, να σας απαντήσω. Προβοκατόρικα ρωτάω. Θα σας απαντήσω. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ καλή. Και το λέω πάρα πολύ καλή με την έννοια στο ότι μπαίνετε σε αυτό που λέγεται η λειτουργία ενός κέντρου επιχειρήσεων. Εμείς διαχειριζόμαστε την κρίση. Η κρίση στη φάση αυτή είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τον κορονοϊό και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας. Άρα, πού θα πάμε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, καταρχήν εκτιμάται από τις κόκκινες περιοχές της Αττικής, από τις πιθανές δυτικά περιοχές που θα αναπτυχθεί η φωλιά του κορονοϊού και η έκρηξη και η συνεργασία που έχουμε με τον ΕΔΙ. Αλλού πάμε εμείς, αλλού πάει ο ΕΔΙ. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα διαλογής η οποία σχεδιάζεται κάθε μέρα από πνευμονολόγους, παθολόγους, δημοξιολόγους, ανθρώπους ή νοσηλευτές. Εκτιμούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αττική. Όπως σας είπα, και η Αττική έχει καλές περιοχές, αλλά και δύσκολες περιοχές. Δεν θα ονομάσουμε τις περιοχές αυτές αυτή τη στιγμή,
Καθότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, στην πανδημία, ο στιγματισμός. Έτσι και βγούμε και πούμε ότι το Παγκράτη έχει πρόβλημα, ο, θα γίνει ο χαμός. Έτσι και μια κυρία ή ένας κύριος μέσα σε μια πολυκατοικία θα καταφέρουν να πέσουν 14 μέρες στην καραντίνα, θα τους βλέπουν όλοι οι άλλοι ως μίασμα. Αυτή η ψυχολογική επιρροή στους ανθρώπους, στις μάτες, στις πόλεις, στους εργαζόμενους, πρέπει να την προσέξουμε. Άρα λοιπόν επιλέγουμε κάθε μέρα με επιδημιολογικό στρατηγικό τυχεοποιημένο έλεγχο. Έτσι λέγεται επιστημονικά. Βγαίνουμε με τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες και εξετάζουμε 30, 40, 50, 60, 100, 150 έως και 500 άτομα την ημέρα. Ήταν μια μεγάλη δράση την οποία την κάναμε στο Champions League της ΠΑΕΚ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό. Αν θυμάστε, έπρεπε να είναι όλοι υγιείς για να ξεκινήσουμε. Κάνουμε τέτοιες δράσεις, τις οποίες τις βλέπουμε εκ των υστέρων και τις εκτιμούμε. Βρίσκουμε θετικά. Βεβαίως βρίσκουμε θετικά. Και αρκετά θετικά. Σε αρκετές περιπτώσεις. Βρίσκουμε δομές οι οποίες δεν έχουν τίποτε. Και βεβαίως βρίσκουμε πολλές δομές οι οποίες δεν έχουν τίποτε. Και μπαίνουμε τώρα στη φάση αυτή με μία λέξη μαγική. Στην περιοδικότητα. Ό,τι εξετάσαμε στο πρώτο κύμα, το ξαναεξετάζουμε. Και θα το ξαναεξετάσουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα. Και θα το ξαναεξετάσουμε μέχρι το Πάσχα. Θα μου πείτε, μέχρι πότε? Μου άρεσε κάποιος κύριος από εσάς που είπε πότε θα τελειώσει η πανδημία, το 21 ή το 22. Θα έλεγα να μας ξαναπάτε την ερώτηση αυτή μετά τον Μάρτιο του 2021. Θα έχουμε μία εικόνα. Μία εικόνα πώς πάμε. Τα λέμε, εμείς τα λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Κάτζου και στον κύριο Παπαδόπουλο, κάτι ακόμα. Τώρα εσείς η εμπειρία δικιά σας του Ευσταθείου δεν αφισβητείτε. Επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Είπε η κυρία Παγώνη το πρωί, Πρόεδρε, στο Sky το είπε. Η κυρία Παγώνη είπε ότι 1000 κρούσματα είμαστε σήμα κοντά. Έτσι λένε στο χωριό μου. Το είπε ο κύριος Μόσιαλος ότι μάλλον είμαστε πάνω από 1000 κρούσματα. Α, τι είπε Μιχάλη, τι που βγαίνει τώρα, θα βγει σε λίγη ώρα από σήμερα, σε 10 λεπτά από τώρα, θα βγούμε τα σημερινά. Δεν έχει σημασία. Είπε ότι αν φτάσουμε στα 2.000 κρούσματα, τα νοσοκομεία μας θα κρασάρουν. Δεν το είπε έτσι, το κρασάρουν το λέω εγώ. Τι πιστεύετε εσείς με την εμπειρία που έχετε? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ως διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και όταν χειριζόμασταν την πανδημία ΙΤΑ 1-1, είχαμε 525 κλίνες και θεωρούσαμε ότι είχαμε το maximum των κλινών που είχαμε και λειτουργούσαμε. Ναι. Τώρα είναι πολύ ευτυχής όταν ακούω ότι οι κλίνες πέρι τα Χριστούγεννα θα φτάσουν γύρω στις 1000. Θα. Αντιλαμβάνεστε θα. Ότι θα. Πρόεδρε, θα. Πρόεδρε, συγγνώμη, θα. Το θα το λέγει ο Ανδρέας Παπαδρέου, αείμνηστος. Θα. Ναι. Θα φτάσουμε. Περιμένετε, περιμένετε. Είμαστε 900 αυτή τη στιγμή 56. Η δυνατότητα της ανάπτυξης των κλινών δεν είναι συνεχώς. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δίδουν χρήματα για αυτό το πράγμα, όπως η τελευταία η Βουλή των Ελλήνων, οι οποίοι οι εκτιμήσεις που έχουμε στο να χτιστούν είναι ότι θα ξεπεράσουμε τη στήλη. Και το λέω θα, έχοντας αυτή τη στιγμή την απάντηση, 956. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Μέσα στα πλαίσια του συστήματος υγείας. Εάν το σύστημα υγείας κρασάρει, όπως είπε η κυρία Παγώνη, σημαίνει ότι τότε οι πεθαμένοι θα έχουν αυξηθεί τρομακτικά, οι διασωληνωμένοι τρομακτικά και οι εισαγωγές τρομακτικά. Μα γι' αυτό τώρα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα ώστε να περιορίσουμε τα νούμερα αυτά. Οι συνάδελφοι. Η εκτίμηση της κυρίας Παγώνη είναι μια επιστημονική εκτίμηση. Μάλιστα. Παρακαλώ. Σταθιού, η κυρία Κάτζου. Ναι, κυρία Αμαλία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν ανησυχείτε ή σας φοβίζει το γεγονός ότι έδαμε στις Σέρρες. Η Σέρρες ήταν μια πράσινη περιοχή με μηδενικά κρούσματα. Όταν οι διπλανές περιοχές μπήκαν σε πορτοκαλί και πορτοκαλί περισσότερο, φεύγαν από τις διπλανές περιοχές, πήγαιναν στις Σέρρες για να διασκεδάσουν και οι Σέρρες αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν το lockdown. Μήπως συμβεί και εδώ στην Αττική αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, η συμπεριφορά του κόσμου και των νέων στη φάση αυτή πρέπει να διαχειριστεί το έθνος με ιδιαίτερη προσοχή. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν μετακινήσεις. Θα συμφωνήσω ότι το νέο άτομο και η νέα κοπέλα έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή να βγει και να εκτονωθεί το βράδυ. Και όταν έρθει το Σάββατο και η Κυριακή θέλει να κάνει βόλτα, θέλει να πιει ένα ποτό, θέλουν να γνωριστούν τα παιδιά. Δεν μπορούμε στη νεολαία να περιορίσουμε σε σημαντικό βαθμό όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Όμως πρέπει να εξηγήσουμε στους νέους, είναι πολύ σημαντικό,
στο ότι στην ηλικία του χτυπάει η πανδημία στη φάση αυτή. Και το δεύτερο, στο ότι αν πάρουν κάποια μέτρα, μπορούν να βρίσκονται σε κάποια μορφή επαφής κάποιες ώρες, ώστε να υπάρξει αυτή η ψυχολογική, θα έλεγα, αποσυμπίεση η οποία χρειάζονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή και για τις ΣΕΡΕΣ δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ίδιο αντιμετωπίζει το Παρίσι, το ίδιο αντιμετωπίζει η Νέα Υόρκη, το ίδιο αντιμετωπίζει το Λονδίνο, το ίδιο αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις οι μεγάλες, τα κράτη στα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πληροφόρηση. Γιατί πληροφόρηση δεν έχουμε από όλο τον κόσμο, κυρία Αμαλία. Πληροφόρηση δεν έχουμε από την Αφρική. Πληροφόρηση, και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το καταγγέλλω. Πού είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μας δώσει πληροφορίες από την Χουμπέι, από την Χουάν, από τις περιοχές τις οποίες επί ένα χρόνο υπήρχε ο κορονοϊός, να μας πει πώς πήγανε, αν αναπτυχθήκανε οι ενσωματικές απαντήσεις, αν υπήρξε η αγένεια στο 50%, αν ξαναυπήρχαν νέα περιστατικά. Έχουμε πολύ πιο σοβαρότερα θέματα. Όμως η ψυχολογία των νέων είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το προσεγγίσουμε με επιστημονικό τρόπο. Σιγά σιγά, αλλά αποτελεσματικά. Και πολύ καλά κάνετε την ερώτηση αυτή. Μάλιστα, η απάντηση απλή. Τώρα πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, κύριε Ευσταθίου, και με αυτό να κλείσουμε. Καλησπέρα, κύριε Ευσταθίου. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Επειδή και εγώ έχω περάσει από την ιατρική, δεν το ακούσατε προηγουμένως. Γιατρός και δημοσιογράφος. Πήρε το λάθος δρόμο στην πορεία. Ένα από τα πράγματα που θυμάμαι να ήταν γιατρός σήμερα. Ότι λέγαμε στο πανεπιστήμιο ως εκπαιδευόμενοι γιατροί, είναι ότι πρώτα απ' όλα για να πετύχει μια θεραπεία πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ασθενούς ώστε να συνεργαστεί. Εδώ λοιπόν είχαμε πρόσφατα και την καταγγελία της κυρίας Λινού, συναδέλφου, η οποία είπε ότι όπου υπάρχει ευθύνη του κράτους, βλέπουμε ότι τα μέτρα δεν υλοποιούνται στην Ελλάδα. Είδαμε προηγουμένως εικόνες, τις δείξαμε το πρωί από τη Λιτανία, από την δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, όπου είδαμε τα πλήθη πραγματικά ξανά να συνοστίζονται, ο ένας πάνω στον άλλον και οι ιερείς φυσικά και ο κόσμος χωρίς μάσκες. Επίσης, έχουμε δει ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης ο κόσμος συνοστίζεται είτε στις στάσεις είτε οτιδήποτε γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια. Επίσης, έχουμε για παράδειγμα τις καταγγελίες ότι θα πρέπει οι μαθητές στο σχολείο να φέρουν τεστ ότι δεν έχουν COVID-19, το οποίο τεστ το πληρώνουν οι οικογένειές τους. Το τεστ αυτό είναι γύρω στα 70-90 ευρώ ανάλογα με το που το κάνει ο καθένας. Θέλω να πω δηλαδή εδώ πέρα ότι έχουμε την πολιτεία, ενώ ζητάει την ατομική ευθύνη, την απαιτεί πλέον με μέτρα τα οποία έχουν και πρόστιμο. Αν δεν φοράς μάσκα, αν κυκλοφορείς ώρες που δεν πρέπει να κυκλοφορήσει, οτιδήποτε άλλο. Ενώ λοιπόν επιβάλλει και απαιτεί μέτρα, η ίδια δεν είναι τόσο συνεπής. Μήπως αυτό απομακρύνει κυρίως την νεολαία, όπως εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως, από το να είναι συνεργάσιμη, να είναι πιστή σε αυτή τη γραμμή της πρόληψης. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, μου κάνατε 11 ερωτήσεις. Να δω αν θα μπορέσω να τις θυμηθώ όλες. Από τις ερωτήσεις που μου κάνατε, κρατάω την πρώτη χαρακτηριστική στο ότι, για την έννοια της θεραπείας. Θα πω δεν κάνουμε θεραπεία, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε. Κάνουμε πρόληψη. Και απαντάω με το Ιπποκράτιον ρητό, κάλλιον το προλαμβάνει ή θεραπεύει τη φάση αυτή. Μακάρι να είχαμε θεραπεία και να θεραπεύαμε αυτή τη στιγμή τις όλες καταστάσεις. Να διακόψω, αν μου επιτρέπετε, την πρόληψη εδώ πέρα τη χάσαμε. Τη χάσαμε την πρόληψη, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το πολύ σωστά επισημάνατε. Τη χάσαμε την πρόληψη, κατά τη γνώμη μου, όταν ανοίξαμε χωρίς ελέγχους τον τουρισμό στα μέσα Ιουνίου. Τότε χάσαμε την πρόληψη. Αναγκαζόμαστε τώρα να τρέχουμε πίσω από τη θεραπεία. Ναι. Να σας πω. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορείτε να έρθετε και στο κέντρο επιχειρήσεων, δεν ήταν ο τουρισμός ο οποίος μας δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ήταν. Κύριε Ευσταθίου, αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα σημείο ακόμα. Στις 30 Ιουνίου είχαν αναφερθεί στην Αττική, επειδή ζούμε στην Αττική και επειδή και εσείς είστε στην περιφέρεια Αττικής ο επικεφαλής της διακίνησης, στην περιφέρεια Αττικής είχαμε 2 κρούσματα. 30 Ιουνίου είναι αυτή η ανακοίνωση. Ναι. Είχαμε το μεγάλο gap εκείνη την εποχή. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν ήταν, αγαπητέ γιατρέ, δεν ήταν οι τουρίστες οι οποίες μας δημιούργησαν πρόβλημα στην Ελλάδα. Ήταν μικρό το ποσοστό αυτών που ήρθαν. Αν και πήραμε κάποια μέτρα, ελέγχαμε την είσοδο, ελέγχαμε κάποια χαρτιά ψεύτικα που πολλές φορές μας φέραν από το εξωτερικό. Εγώ θα έλεγα το εξής από όλες αυτές τις παρατηρήσεις που κάνατε. Η ευθύνη του κράτους. Δεν θα σας απαντήσω. Δεν είναι κρατικός υπάλληλος να και στον κεντρικό σχεδιασμό του έθνους για να αν είχα τη θέση αυτή θα είχα τη δυνατότητα υπέρ του να σας δώσω απάντηση. Κριτική θα κάνω και εγώ μαζί σας. Και θα συμφωνήσω σε πολλά πράγματα.
Εμένα δεν μου αρέσει η μη τήρηση ορισμένων πραγμάτων, τα οποία ενώ τα ανακοινώνει το κράτος, δεν τηρούνται σε ένα βαθμό. Είτε η εξυπηρετιότητα του ελέγχου, όταν ανακοινώνει κάποια πράγματα, πρέπει και να ελέγξει. Θα σα πω το εξή. Εδώ θα πρέπει να περάσουμε και από την ΜΕΤ, όσο μπορούμε περισσότερο. Το ΜΕΝ κράτος να διευθυνθεί ακόμη περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σα. Ακόμη περισσότερη έλεγχη. Και πιο σωστή και στοχευμένη σε πολλά θέματα. Αλλά και πάνω απ' όλα η ατομική ευθύνη του κάθε Έλληνα που μας ακούει. Η ατομική του ευθύνη στο πώς θα φορέσει τη μάσκα όταν θα μπει στο λεωφορείο. Και όχι να μην τη φορέσει και να δει το διπλανό του επειδή τον το έκανε παρατήρηση. Η ατομική ευθύνη αυτών που κατεβαίνουν σε μια διαδήλωση. Η ατομική ευθύνη αυτών που πηγαίνουν σε οποιαδήποτε συγκέντρωση μεγάλη. Και με πολύ σεβασμό, διότι πιστεύω στην Παναγία και στον Θεό, και σε αυτούς που πηγαίνουν στην Εκκλησία, που πρέπει να φορέσουν τις μάσκες και να τηρήσουν όλα αυτά τις προϋποθέσεις. Εδώ η πανδημία δεν έχει σχέση ούτε με πιστεύω, ούτε με ιδεολογία, ούτε με οτιδήποτε άλλο αφορά τη σχέση, την οριμότητά μας, την προσωπικότητά μας. Αφορά μια επικίνδυνη κατάσταση, την οποία θα χαθεί κόσμος. Εάν τα μέτρα αυτά τα είχαν πάρει και μπορούσαν να τα είχαν πάρει το 17, το 18 και το 19, το 1900, δεν θα είχε 60 εκατομμύρια η Ισπανική γρήπη. Έχουμε τόσες ενημερώσεις, έχουμε τέτοια επικοινωνία στον κόσμο, τέτοια παγκοσμιοποίηση των μέσων επικοινωνίας. Ας πάρουμε αυτές τις απίθανες δυνατότητες που έχουμε και ας πάρουμε τα μέτρα. Θα καταλήξω και πάλι, δεν είναι μόνο τα κράτη τα οποία θα πρέπει να είναι αυστηρά σε αυτό το θέμα και θα συμφωνήσω μαζί σας, αυστηρά σε ό,τι αποφασίζεται. Αλλά η καθοδήγηση σε ολόκληρο τον κόσμο, το ECDC, πού είναι να δώσει περισσότερο παιδιδίο. Ο παγκόσμιο είναι πολύ καυστικός απέναντι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάρα πολύ καυστικός, που έπρεπε να βγάζει κάθε μέρα. Έχει τόσους επιστήμονες. Και να μην υπάρχει και το χάος αυτής της διαφορετικότητας από κράτος σε κράτος. Δεν ξέρω. Αυτό θα τα περάσουμε. Φαίνεται έτσι κατά πάσα πιθανότητα. Η Ελλάδα είναι στο δεύτερο κύμα. Κάνει μια μικρή επιπέδωση. Δεν πάει πρόεδρε. Άσχημα. Αλλά πρόεδρε. Η πιθανότητα να πάει άσχημα ανά πάσα στιγμή είναι ανοιχτή. Και στη φάση αυτή που είμαστε, σε κάνα δύο εβδομάδες θα καταλάβουμε τι έγινε με τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Και αν τα λάθη λοιπόν. Πρόεδρε, κύριε Πάνο Ευσταθίου, καταρχάς και η κυρία Κάτσου που είναι μαχόμενη και ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος που είναι επίσης μαχόμενος, σημείωσαν με πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε πόσα χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Πολλά στο χρόνια. Πολλά χρόνια. Μια ζωή. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, σημείωσαν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την εχμούλα που πετάξατε για τον Μπόι. Και επειδή το λέτε εσείς που έχετε περάσει από κομβικές θέσεις... Εκπρόσωπος του ΠΟΗ 12 χρόνια είναι. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, θα το κρατήσουμε εδώ, δεν θα πω για να μην προκαλέσω παραπάνω. Την άλλη Δευτέρα όταν θα είμαστε από κοντά εδώ... Θα μας στείλετε και διαγράμματα, θα τα αναλύσουμε όλα. Θα το αφήσω εδώ, θα πω ένα υπονοούμενο μόλις θα σκόψουμε, μόλις θα κλείσουμε τη σύνδεση... για να μπορείτε να ανταπαντήσετε, είδε πόσο δημοκρατικοί είμαστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Πάνο τον Ευσταθίου, επικεφαλής διαχείρισης Κέντρου Υγείας Περιφέρειας Αττικής. Θα ευχαριστήσουμε, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Πάνος Ευσταθίου, από τα κομβικά στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το είπε και μόνος του, όταν αφήνει υπονοούμενο για τον ΠΟΗ της Κίνας, το λέω για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο τώρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή λειτουργεί πιο κοντά στον υπερατλαντικό παράγοντα και όλες αυτές τις ενστάσεις που έχουν ακουστεί, καταλαβαίνετε τι γίνεται και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με όλο αυτό το οποίο περνάμε. Την άλλη Δευτέρα, αν έχετε χρόνο να είστε εδώ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα βγάλουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Από τον κύριο που είπε και θα το βάλω αυτό για να γίνω και λίγο κακός. Ο κύριος Σταθίου είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι αυτή τη στιγμή εμβόλιο δεν υπάρχει. Εμβόλιο θα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει. Δεν υπάρχει εμβόλιο μεγάλη. Διαφωνώ όμως αυτό, διότι εμείς ξέρουμε ότι εμείς έχουμε αγοράσει 500.000 εμβόλια. Ποιος το είπατε? Ο Υπουργός. Α, λοιπόν, εντάξει. Δεν μπορεί να έχουμε αγοράσει 500.000 από κάτι που δεν υπάρχει. Έκανα πως δεν το άκουσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξει, το αγοράσαμε. Ρε παιδί μου, θα έρθει. Ας πούμε, πριν από λίγη ώρα διαβάζω εδώ ότι... Μην το πω τώρα, το πω σε λίγη ώρα. Λοιπόν, να πάμε στα αυτοδιοικητικά νέα της ημέρας. Πριν αφήσουμε την κυρία Κάτζου, να πούμε για τους φίλους τηλεθεατές τι θα κάνουμε σήμερα. Θα πάμε μετά στα εθνικά θέματα. Θα συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Μελά. Γιατί η κυρία Κάτζου πρέπει να ετοιμάσει το δελτίο ειδήσεων. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως γιατί είναι κάτι σημαντικό. Θα τα πει όλα και θα δείξουμε για τον κύριο Πέτσα, γιατί πήγε και στο Πρεσνούμ.
ακόμα θα μας δώσει ειδήσεις. Μετά θα έχουμε στο δεύτερο κομμάτι, θα κρατήσουμε τον Μιχάλη, θα έχουμε τον Βασίλη τον Κορκίδη, διότι εδώ είναι, κοιτάξτε εδώ, έρχονται συνέχεια. Τα έχουμε κωδικοποιήσει προχθές. Δεν, η οικονομία αρχίζει πάρα πολλά παράπονα σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι γίνεται με τις επιχειρήσεις. Και μην πείτε, κυρία Κάτσου, τώρα γιατί ξέρω. Υπεραμείνεστε, επιστρεπτές, προκαταβολές, 4, 5, 6. Υπεραμείνω με τον σωστό μέτρο. Όταν είναι σωστό το μέτρο, σωστό το λέω. Μέχρι τώρα, αλλά τα παράπονα έρχονται. Λοιπόν, το έχουμε πει, το έχω πει και εγώ, ότι υπάρχουν και έχουν πεταχτεί πολύ εκτός των χρηματοδοτικών εργαλείων. Και τα 200 εκατομμύρια της περιφέρειας, σωστό μέτρο. Ναι, αλλά να το κύριο Δαβερόνη στο δελτίο, θα το να το ανοίξουμε περισσότερο, έχετε και στο δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι ο κύριος? Είναι ο πρόεδρος εστιατόρων. Των εστιατόρων που είχε βάλει τις ενστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, να πάμε στα αυτοδιοικητικά τώρα. Ωραία. Πριν τα αυτοδιοικητικά, θέλω λίγο να γκρινιάξω σήμερα γιατί ξεκινήσαμε λίγο στραβά. Αύριο καταρχάς θα πούμε ότι έχει βαρομετρικό χαμηλό. Για τον καιρό εννοώ, όχι για άλλα, μπορεί να βγάλει και άλλο βαρομετρικό χαμηλό. Αλλά ο καιρός θα έχει βαρομετρικό χαμηλό, μπορεί να έχουμε βροχές κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία να τη δείξουμε. Πήγε η πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Σέκα Λαροπούλου, στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία των συναδέλφων φωτογράφων της Ένωσης Φωτορεπόρτερων Ελλάδος, ότι δεν τους αφήσανε. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία, την έχουν οι συναδέλφοι. Δεν τους αφήσει να μπουν μέσα να τραβήξουν φωτογραφίες. Εμείς επειδή εδώ είμαστε σαν τα, πώς τα λέμε Μιχάλη, σαν τα φίδια που όταν υπάρχει εχθρός, ομονοούν όλοι, κοιτάνε τον εχθρό. Όταν δεν υπάρχει εχθρός, δαγκωνόμαστε μεταξύ μας. Όμως, βγήκαν οι συνάδελφοι, εγώ θα πω και τα ονοματάκια τους, είναι ο Βασίλης Βερβερίδης, κυρία Κάτσου και κύριε Παπαδόπουλο, ο Γιάννης Παπανίκος, ο Κώστας Τσακαλίδης και ο Δημήτρης Τωσίδης, μέλη, επίσημα μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερων Ελλάδος. Κατέβασαν τις φωτογραφικές μηχανές, δεν τους άφησαν να τραβήξουν φωτογραφίες. Βγάλε το ψωμί τους, το μεροκάμα του. Λοιπόν, ρώτησαν ποιανού είναι η εντολή που δεν μας αφήνουν να τραβήξουμε φωτογραφίες όταν πήγε η πρόεδρος Δημοκρατίας, τον Άι Δημήτρη. Έτσι δεν είναι? Δεν φαντάζομαι να βγάλει τη μάσκα. Δεν μένω σε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το είδα και γιατί είχαμε δει πρόσφατα λοιπόν, που δεν υπάρχει απάντηση. Ναι. Α, μάλιστα, σωστά το είπες. Ίσως σε αυτό, ίσως δεν ήθελε να αποθανατιστεί κάποια τέτοια στιγμή και σε σκηνή, ίσως μέσα. Να ήταν πιο άνετος ο τρόπος που. Το πας παρακάτω, πήγες λίγο παρακάτω, δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, δεν υπήρξε απάντηση από ποιον υπήρξε η εντολή να αποκλείσει τους φωτορεπόρτερ των πρακτορείων, των επίσημων πρακτορείων που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, την έρμη χώρα, να τραβήξουν τις φωτογραφίες τους. Κατέβασαν τις μηχανές, δεν τράβηξαν φωτογραφίες. Συνυπογράφουμε το αίτημα των συναδέλφων και τη διαμαρτυρία τους. Ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν είχε συμβεί, να το πω εγώ, που κάτω παρελθόν με τον προηγούμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντάξει, όσες φορές είχαμε κάνει αιτήματα, δεν θέλω να το μετρήσω στην πρόεδρο, για να είμαι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί στους συναδέλφους τους γύρω-γύρω. Είναι υφιστάμενοι, διάφοροι εκεί. Ποτέ ο Παυλόπουλος δεν είχαμε τέτοια συμπεριφορά. Έτσι δεν είναι? Και θα πρέπει, αν δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε να μπουν μέσα και να μπει μόνο η ΕΡΤ και ένας φωτογράφος. Αν υπήρξε κάποιος από τους, πώς λένε, που είναι, τους Μαρδαρίνους, γύρω-γύρω, θα πρέπει να το δει η ίδια η πρόεδρος, γιατί εκθέτει την ίδια. Λοιπόν, φωτογραφίες θα τραβάγαν όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Δεν θα κάνανε κάτι άλλο, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Και προφανώς η πρόεδρος της Δημοκρατίας πηγαίνει με το θεσμικό της ρόλο. Θα το παίζουμε κάθε μέρα. Αν υπάρχουν τέτοια συμπεριφορές, κάθε μέρα. Και επίσης η πρόεδρος της Δημοκρατίας πηγαίνει με το θεσμικό της ρόλο, δεν πηγαίνει ως ιδιώτης και κατά συνέπεια να αποτελεί είδηση. Και αποτελεί είδηση. Έτσι. Και για τους φωτορεπόρτερ εκείνης είδηση. Ακριβώς. Άρα είναι υποχρέωσή της. Εντελώς υποχρέωση. Τους δημοσιογράφους και τους να καλύψουν την αστεριότητά της. Που είναι χαμηλών τόνων μέχρι σήμερα. Δεν έχω να προσάψω κάτι. Προς Θεού, έτσι είναι. Αλλά εντάξει, πλέον σε αυτόν τον τόπο μερικά πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε για να παρεξηγούμαστε. Εξηγούμαστε από τώρα για να παρεξηγούμαστε την πορεία και θα πούμε και ονόματα μετά. Λοιπόν, θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου πριν πάμε στο αυτοδιοικητικό δελτίο και μετά στον καθηγητή τον Κώστα Τομελά, ο οποίος μας ακούει υπομονετικά, κυρία Κάτσο και κύριε Παπαδόπουλε. Πέθανε ο Χρήστος Βλαχογιάννης. Τον Χρήστο Βλαχογιάννη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο πρώην δήμαρχος Πάρου, 65χρονος, 65 χρονών. Πέθανε από κορονοϊό. Πήγε να δει τη μάνα του στα Τρίκαλα πριν από 3 εβδομάδες. Κορονοϊό και γιαγιά. Δυστυχώς κόλλησε. Πέθανε η γιαγιά. Γύρισε πίσω. 3 μέρες. 3 εβδομάδες, 18 μέρες στην εντατική, δεν τα κατάφερε, έφυγε χθες. Έβγαλε και ο κύριος Παπαστεργίου από την ΚΕΔΕ ανακοίνωση, λυπούμαστε όλοι. Απλά χτυπάει αυτή η κατάρα όλα τα σπίτια. Σημαντικός δήμαρχος, ήταν πριν τον Ραγκούση στην Πάρο. Στην Πάρο.
Άλλος ένας, δεν υπάρχουν τώρα επώνυμοι, μη επώνυμοι, εδώ χτυπάει παντού. Λοιπόν, θα πάμε στη Ματίνα Πολυχρόνη για τα αυτοδιοικητικά, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ματίνα. Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Okay. Την 75η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τίμησε η Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνοντας εορταστικές εκδηλώσεις, προσαρμοσμένες φυσικά στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παρουσία του Περιφερειάρχη αλλά και του συντονιστή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα, κ. Γκαετάνο Λεόνε, έγινε έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Τις επενδύσεις στα γεωργικά προϊόντα αλλά και την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού ενισχύει η Περιφέρεια Αττικής με δράσεις προϋπολογισμού 2,95 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα επιχορηγούμενες πράξεις αφορούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση επενδύσεων, στην μεταπίεση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στην εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμούς, αλλά και πολιτιστικά κέντρα. Απόφαση για την έναρξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο σχολεία στον Δήμο Διονύσου υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη παρουσία του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη. Η απόφαση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο σχολεία στον Δήμο Διονύσου προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Πρόκειται για τα γυμνάσια Άνοιξης και Δροσιάς. Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα γίνουν είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων και βελτιώσεις στο σύστημα θέρμανσης. Σε εργασίες αποκατάστασης της γραμμής του τραμ επί της Βασιλίσσης Όλγας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, αποξυλώνοντας τον ποδηλατόδρομο ώστε να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επιστροφή του τραμ στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρινόμενο στην συμφωνία που έχει κάνει με την στάση ΑΕ, ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες στις γραμμές της Βασιλίσσης Όλγας Βασιλίσσης Αμαλίας. Οι εργασίες δεν θα έχουν επίπτωση στην κυκλοφορία αφού αφορούν στον περιορισμένο κομμάτι των γραμμών του τραμ. Και κλείνοντας, τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Σύλλογος το Χαμόγελο του Παιδιού με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου και της υγείας των παιδιών, των διαδικασιών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης. Οι δύο φορείς δεσμεύονται ότι θα αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Σύλλογος στο Χαμόγελο του Παιδιού για την υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών υπό τον θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Ηλιούπολης. Αυτές ήταν για σήμερα κάποιες από τις βασικότερες ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, ευχαριστούμε τη Μαρτίνα Πολυχρόνη. Λοιπόν, σχόλια. Καταρχάς αργούν τα κρούσματα, γιατί 6-22. Λίγη σημασία έχει, αλλά ναι, τα βγουν. Εγώ θέλω να πω λίγο για την... Παρακαλώ. Για την... Και να δείξουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά, το ετοιμάζουμε. Λοιπόν, και θέλω να δώσω τρία στοιχεία για την τουρκική οικονομία σημερινά, που δείχνουν ακριβώς την κατάσταση που βρίσκεται... Την τουρκική. Την τουρκική, ναι. Και επειδή θα πείτε ελληνοτουρκικά... Την οικονομία της χώρας ταραξία. Ναι. Έτσι εγώ αποφασίσα να τη λέω. Τι λέει μόνο εσύ τώρα, πια τη λέει και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Δένδιας. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Άρα σε ακολουθούν. Θα πω το παράδειγμά σου. Όχι, δύο λεφτά, γιατί με προκάλεσε τώρα. Όχι, με προκάλεσε θετικά. Δείξτε το, ήταν. Δείξτε τη φωτογραφία, δείξτε την κύριε Χρόνη. Δείξτε την κύριε Χρόνη τη φωτογραφία. Ναι, ήταν ο Μουσταφά Καμπακτσίογλου. Και μετά θα πάμε στην κυρία Κάτσου. Τη βλέπετε. Αυτό, 7 χρόνια φυλάκιση. Λένε ότι ήταν γιουλενιστής, του έβαλε τη βούλα. Είχε ενταχθεί, λέει, στο κίνημα Γιουλέν, η κυρία Εμινέ και ο κύριος Ερντογάν της χώρας Ταραξία, ο πρόεδρος, 44χρονος, ξεψύχησε προχθές σε ένα βρώμικο κελί καραντίνας με σοβαρά προβλήματα υγείας για να κάνει πράξη, κύριε Παπαδόπουλε, κυρία Κάτσου, το εξπρές του Μεσονυκτίου. Γίνεται χαμός στην Αμερική με τέτοιες εικόνες, όπου κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ, τρεις είναι οι σύμβουλοι του Τραμπ, που θέλουν να παίζουν ακόμα και τώρα το χαρτί της Τουρκίας. Δεν το μετράμε γιατί είναι 10 μέρες πριν τις εκλογές και όλοι παίζουν, εντάξει, θέλουν να πάρουν τις ψήφους. Μετά από την παραπάνω εβδομάδα θα τα βρούμε όλα και με τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, για όλες αυτές τις εικόνες του σύγχρονου κόσμου.
Έχασε τη ζωή του άνθρωπου, 44χρονος, είπαν ότι είναι γιουλενιστής, καρδιά, ξεψύχησε, έπεσε, τελείωσε. Εξπρές του Μεσονυχτίου. Όποιος έχει χρόνο και θέλει να δει ποια είναι η Τουρκία σήμερα, ας δει εκείνη την παλιά ταινία, δεν έχει αλλάξει τίποτα, σας διαβεβαιώ. Προφανώς, μάλιστα στην Τουρκία του κυρίου Ερντογάν, αν είσαι γκουλενιστής, έχεις την τύχη του Εξπρές του Μεσονυχτίου. Αν είσαι, και αν μόνο, είσαι, και μόνο. Εκείνος ο χοντρός, τον τσιμάστος, εξαιρετικός το ποιός. Όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, σήμερα τότε παίρνεις και διαβατήριο και μετακινήσεις στην Ευρώπη. Η πολύ σοβαρή δήλωση. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα τον κύριο Μελά μετά, γιατί υποτίθεται είναι τρανσιτ. Η Τουρκία είναι χώρα τρανσιτ τσιχαντιστών για την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μάλιστα να πούμε εδώ πέρα ότι έχει και κάτι άλλο σημασία και να δώσω αμέσως στην Αμαλία να πει το ρεπορτάζ από, τον briefing του κύριου Πέτσα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το είπε ο κύριος Δένδιας και δεν αντέδρασε ο κύριος Λαυρόφ πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια κουβέντα του κύριου Λαυρόφ στη συνέχεια πάνω σε αυτή την καταγγελία του κύριου Δένδια. Κυρία Κάτσου. Μπορώ να πω λοιπόν ότι σήμερα η τουρκική λίρα καταπαραθρώθηκε. Ναι. Έσπασε το ψυχολογικό όριο των 8 λιρών η ισοτιμία με τον αμερικανικό νόμισμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Αμερικανική. Ένα για δολάριο τουρκική, πόσο δηλαδή. Κάτω από τα 8 λίρες. Είναι ψυχολογικό όριο το 8. Mm. Αυτό όμως δείχνει ότι επειδή ακριβώς το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της Τουρκίας είναι σε δολάριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για τις επιχειρήσεις και για τις τράπεζες. Mm. Από αρχές του έτους η λίρα καταγράφει πτώση 28%. Ενώ σήμερα πιέζονται πάρα πολύ και τα τουρκικά ομόλογα, ξεπουλάνε οι ξένοι, οι Αμερικανοί φεύγουν άρον-άρον και από αρχής του έτους έχουν φύγει από μετοχές και ομόλογα. Βλέπουν PSI, Αμαλία. Δουνουτού, 13,3 δις εκροές από μετοχές και ομόλογα της Τουρκίας από αρχές του έτους. Είναι νούμερα πάρα πολύ μεγάλα. Θα τους στηρίξει η Γερμανία όταν έρθει. Θα ακούσω τον κύριο Μελά γιατί... Κακία. Κακία, είπα κακία τώρα. Λοιπόν, ναι. Και την ίδια ώρα ο Ερντογάν, από ό,τι είδαμε και ένα σούπερ προηγουμένως που πέρασε από τις οθόνες του Άττικα, την ίδια ώρα ο Ερντογάν ζητάει αύξηση του μισθού του κατά 8,3%. Καλά, μα. Εντάξει, αυτά εκεί τώρα. Δεν είναι. Εδώ βγάζει η κυρία του Προέδρου της χώρας Ταραξία το βράδυ ποιου θα διώκει την άλλη μέρα, ποιου θα διώκει, ποιου θα. Απλώς οι Αμερικανοί τώρα κρατάνε ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της τουρκικής οικονομίας στη ζωή. Αν τραβήξουν την πρίζα. Έχει τελειώσει η τουρκική οικονομία. Τι να μου λένε, εμένα περιφερειακή δύναμη και μεγάλη δύναμη, ναι. Αλλά την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τώρα εκείνο το βίντεο ξανά για να προκαλέσουμε ξανά την εν λόγω πρεσβεία εδώ τη φιλική χώρα, φίλη συμμάχου Τουρκία. Είναι στο ΝΑΤΟ. Φίλη συμμάχου. Δεν έχουμε να μοιράσουμε ρε Μιχάλη με τον τουρκικό λαό τίποτα. Λίμωνο. Μόλις αυτούς τους καραγκιούς δεν έχουμε να μοιράσουμε. Πολιτικούς καραγκιούς δεν σε Ερντογάν και εσύ. Αν διαψεύδεται μέσα σε 5 λεπτά, ναι. Με αυτή τη χώρα έχουμε να μοιράσουμε. Με αυτούς τους ηγέτες έχουμε να μοιράσουμε πάρα πολλά. Θα απελευθερώσουμε. Ψηφίστηκε το πτωχευτικό. Πείτε το. Πριν λίγο. Τι να κάνω τώρα, ψηφίστηκε να μην σα το δώσω είδηση. Ψηφίστηκε λοιπόν και το νέο πτωχευτικό. Μετά είχαμε την πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρήστου Σταϊκούρα, τελικά δεν πέρασε. Ο Μιχάλης θα το σχολιάσει. Ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί άλλοι αποχώρησαν. Ναι, ναι. Ψηφίστηκε όμως, είναι νόμος του κράτους. Ναι. Ένα νέο τοπίο στην αγορά ιδιωτικού χρέους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα νοικοκυριά. Ωραία, πριν πάμε στον κύριο Μελά, τελικά υπήρχαν πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Γιατί εγώ υπήρχαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αλλά όχι πρώτη κατοικία. Όχι πρώτη κατοικία. Πείτε το τότε και εσείς. Σήμερα προσκομίστηκε ακόμα και υπάρχει και το. Και η φωτογραφία από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας, στην οποία φαίνεται, ακόμα υπάρχει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ανερτημένο, ότι ο νόμος Φλαμπουράρη, ο νόμος ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία των πολιτών, ίσχυε μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2020. Εντάξει, όμως πρέπει να πούμε τώρα ότι ο νόμος Κατσέλη καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 2019, ότι έδωσε αγώνα ο Αλέκος Φλαμπουράρης και έφερε αυτή την πλατφόρμα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση η κατάργηση της προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση η παρούσα να τη συνεχίσει. Σωστό αυτό, αλλά να πούμε ότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις υπήρχαν πολλές αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό το είπα. Εγώ ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Πολλές φορές αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, όταν βλέπαμε ότι πραγματικά φέρανε πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη πληγή. Τελικά δεν εφαρμόστηκε. Απλώς, τώρα. Δύο λεφτά. Επειδή το πει τώρα, κάτσου για να εγώ θέλω να. Δεν θα μου κόψουν το μισθό που θα το πω. Δύο λεφτά. Ήμουνα σε μια θέση ευθύνη εκείνη την εποχή και θυμάμαι τον Αλέκο το Φλαμπουράρη για αυτό το θέμα που είπε η κυρία Κάτσου να παίρνει και να λέει. Βεβαίως. Και να λέει στη θέση ευθύνη που ήμουνα ότι αυτό πρέπει να τονιστεί γιατί αφορά τον πολύ κόσμο. Αν προκληθώ, θα πω κι άλλα. Και επίσης να πούμε και το συμπογράφω. Ο κ. Σοφάρης έκανε αγώνα για αυτό. Έκανε το... μεγάλο αγώνα και επίσης να θέλω πούμε να ότι εγώ. Δεν είναι το μόνο. Υπήρχαν και άλλα πράγματα. Εγώ θα επιμείνω αμαλία μνημονιακές υποχρεώσεις τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Ήταν η περικοπή των συντάξεων. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και κάποιοι λέγανε ότι δώσαμε τη Μακεδονία για να πάρουμε τις συντάξεις.
Σου αντιπαραβάλλω τώρα. Εγώ κάνω λίγο το σύγχρονο του διαβόλου, θα με επιτρέψετε. Λέω όμως ότι θα συμφωνήσω, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Τα τροτά του νέου νόμου θα τα δούμε στην πορεία. Όμως δεν μπορεί, και θα συμφωνήσω αυτό, βγαίνουν και να κάνουν κριτική άνθρωποι οι οποίοι δεν διαπραγματευτήκαν με τους θεσμούς στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο Βλαμπουράνης μπορεί να το κάνει γιατί το διαπραγματεύτηκε και το πέτυχε. Άλλοι δεν πρέπει να το κάνουν, Μιχάλη μου. Θα με επιτρέψεις να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Δεν το κάναν, δεν βάλαν τα στήθη τους μπροστά, γιατί μπορώ να, και να γνωρίζω και πρόσωπα και πράγματα εκείνης της εποχής. Τους γνωστούς του γλυκού νερούλες. Ναι, δεν θέλω να πω παραπάνω. Ο Βλαμπουράνης δικαιούται να μιλάει και να κουνάει και το δάχτυλο. Κάποιοι άλλοι δεν δικαιούται. Του γλυκού νερού, γύρω-γύρω. Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω, μην με προκαλεί. Γιατί 700... θα τα πω και δεν θα σ' αρέσει. Δεν θα σ' αρέσει. Κυρία, λοιπόν, silence. Λοιπόν, 715 τα νέα κρούσματα σήμερα. Να το βάλετε, κύριε Χρόνο Διαμαντόπουλε. Έχουν μικρή σημασία τα νούμερα πια. Διότι θα πρέπει να ξέρουμε και τον αριθμό όπου γίνονται για να βγουν τα 715 τα τεστ τα οποία διενεργούνται. Πρέπει να το πούμε. Ναι, αντί χίλια, όμως τώρα θα έλεγες. Τώρα που είναι 7-15 δεν μιλάς. Τώρα λες δεν το σχολιάζω. Ιατρικά να πάρουμε και μια παράμετρο ακόμα. Έχει σημασία να ξέρουμε και τα 715 κρούσματα τα οποία νέα ανακοινώνονται, από ποιε δεξαμενές ελέγχου ανακοινώνονται. Και πόσα τεστ έχουν γίνει, Πόσα τεστ έχουν γίνει πρώτον και δεύτερον, από ποιε δεξαμενές ελέγχου. Για παράδειγμα, απλώς να πούμε πληροφοριακά ότι τα rapid test, αυτό το οποίο βγάζουν, δεν είναι απαραίτητα το σωστό μέχρι να επιβεβαιωθεί από δύο μοριακούς ελέγχους στη συνέχεια. Εντάξει, και την Κυριακή πάντα είναι λιγότερα τα κρούσματα. Δηλαδή Δευτέρα πάντα. Ναι. Κυριακή είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος. Την Τετάρτη θα δούμε πού θα πάει, πού θα κάτσει η μπίλια που λένε. Τη μέσα της εβδομάδας. Στα μέσα της εβδομάδας. Θα αφήσουμε την κυρία Κάτζου. Θα σηκωθεί με τρόπο από εκεί αφού βγάλει το μικροφωνάκι να πάει για το δελτίο ειδήσεων. Τότε να μην φύγει. Όχι, μην χρειάζεται να φύγει. Λοιπόν, και θα πάμε στον καθηγητή, τον Κώστα το Μελά, με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Θα είμαστε εδώ. Μπορείτε να φύγετε, αγαπητή κυρία. Να του ζητήσουμε συγγνώμη, επειδή είναι φίλο μα, όμω θα μα συγχωρέσει. Πάμε να το δούμε τον καθηγητή, τον κύριο Μελά. Καθηγητή οικονομικών και όχι μόνο και πολλά ακόμη. Καθηγητή, συγγνώμη για την ώρα που περίμενε. Πάμε να κάνουμε μία. Να ακούμε τον κύριο Μελά. Ωραία. Να πούμε επίσης με αφορμή το καθηγητή, να πούμε την καλησπέρα μας στους αδέλφους των περιφερειακών, των τμήματων, των περιφερειακών σταθμών Ανδριαλάδα με τα οποία συνεργαζόμαστε και να πούμε ότι αυτή η εκπομπή με τα 12 με 2 τη νύχτα, όποιοι μας βλέπουν το βράδυ να ξέρουν ότι είναι σε επανάληψη. Τώρα η ώρα είναι 6:30. Λοιπόν, καθηγητή μου, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, να κάνω πριν σε παραδώσω στις ερωτήσεις του Μιχάλη του Παπαδόπουλου, να πω ότι σήμερα στην Ελλάδα είναι ένας κορυφαίος της διπλωματίας που λέγεται Λαυρόφ. Θα μας πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Είναι ο Γκάμπι Ασκενάζη, επίσης ένας πολύ σοβαρός παράγοντας αυτού του μικρού και αδύναμου κράτους. Το λέμε εδώ, το βάζουμε σε εισαγωγικά που λέγεται Ισραήλ. Είναι δύο σημαντικά πρόσωπα. Και επίσης έχουμε γνωστές προκλήσεις για μία ακόμα φορά από τον απέναντι, από τον πρόεδρο της χώρας Ταραξία, τον Ερντογάν. Εντάξει. Και γίνεται ένα brand affair μεταξύ των 6 και των 12 μιλίων. Όλος ο ελληνικός τόλος είναι μεταξύ των 6 ναυτικών μιλίων και των 12 μιλίων. Κώστας Μελάς. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας δείχνει ότι υπάρχει πλέον ένα ενδιαφέρον από τη μεριά της Ρωσίας εκτενόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρχε και η επίσκεψη στην Κύπρο. Υπήρχαν τα προβλήματα με το Υπουργείο Εξωτερικών και γενικότερα με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας εδώ και δύο χρόνια με τους Ρώσους. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξανασυζητήσουμε, να ξαναβάλουμε τα θέματα στο τραπέζι, να δούμε πού μπορούμε να πατήσουμε ως χώρα σε σχέση με την μεγάλη δύναμη της Ρωσίας, σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που γεννιόνται στην Ανατολική Μεσόγειο και στα οποία η γείτονα και φίλοι εντός εισαγωγικών Τουρκία προχωράει ανεξέλεγκτα μία αναθεωρητική πολιτική. Έχω την εντύπωση ότι αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίνω εγώ, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ δεν είναι ανεξάρτητη από τις γενικότερες πολιτικές που προσπαθεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πια με την επίσκεψη του Πομπέου και στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
αλλά και γενικότερα με τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσει στην περιοχή ένα πλέγμα χωρών, παραδείγματος χάρη Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι μετέωρη, είναι στο μέσον, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και όταν λέω η δημιουργία αυτού του πλέγματος χωρών ως αντίπαλο δέος υπό μία έννοια της Τουρκίας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικό και αόριστο, αλλά είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα χορηγήσει τα F-35 σε αυτές τις χώρες και στις 4-5 χώρες, και δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ελλάδα και αν θα μπορέσει η Ελλάδα να μπει στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό κατά την άποψή μου, αυτή η τακτική πλέον των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσει αυτό το πλέγμα χωρών, νομίζω ότι ενεργοποίησε και την Ρωσία σε μια προσπάθεια να δει πώς και αυτή θα μπορέσει να στηρίξει τα συμφέροντά της και στη Συρία και στη Λιβύη και πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλει στη στήριξη των συμφερόντων της Ρωσίας, αλλά το αντίθετο θα γίνει. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, αν δεν έχεις να δώσεις και κάτι, δύσκολα σου δίνει και ο άλλος. Επομένως, όμως, μπορούμε να πούμε, είναι σημαντική. Επίσης, σημαντική είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ στη βάση αυτού που σας είπα προηγουμένως. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι διστακτική. Δεν έχει πάρει ακόμα αποφάσεις. Δεν ξέρει πώς να κινηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Δηλαδή δεν ξέρει αν θα ενταχθεί και πώς θα ενταχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένει, είναι σε αναμονή. Ήδης έχει πάρει και κρατάει χαμηλούς τόνους, λέει ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Όπως κρατάει σε αναμονή και την πρόταση που έχει κάνει η Γαλλία από τον Γενάρη για μια στρατηγική, για στρατιωτική συμμαχία, όπου δεν έχει απαντήσει ακόμα στο Μακρόν 6-7 μήνες τώρα. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, μην πούμε τα τουρκικά. Ο Ερντογάν ρητορικά βρίζει δεξιά και αριστερά, βρίζει όλο τον κόσμο πια. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα στους Ευρωπαίους ή στους Αμερικάνους αυτή η συμπεριφορά. Το αντίθετο, εκείνο το οποίο όμως δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι συνεχίζει να ασκεί αυτή την πολιτική, την αναθεωρητική. Τον βλέπουμε ότι έχει στρατό σε 13 χώρες γύρω-γύρω, ότι κάνει αυτά που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι είναι στη Συρία, ότι καλεί τη Ρωσία να συμφωνήσει μαζί με την Τουρκία τι θα γίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ενοχλούν βέβαια τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά δεν τις ενοχλούν ακόμα σε τέτοιο σημείο που να αποφασίσουν να πάρουν πιο δραστικά μέτρα. Κύριε Παπαδόπουλε. Να βάλουμε πάντως να δώσουμε δύο πληροφορίες επί του πιεστηρίου για να βάλουμε και την συζήτηση αυτή σε κάποια άλλη βάση. Να πούμε ότι ο κύριος Λαυρόφ πριν από λίγο πρότεινε επίσημα να διαμεσολαβήσει η Ρωσία στην ελληνική. Το είχε προτείνει και ο υπουργός και το είχε προτείνει και ο πρεσβευτής των ΟΗΕ. Το πρότεινε επίσημα λοιπόν ο κύριος Λαυρόφ πριν από λίγο στον κύριο Μητσοτάκη, όπου πρότεινε να αναλάβει η Ρωσία διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα έχει την αντίθετη άποψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο Λαυρόφ είπε ότι αν βγείτε απ' έξω από το πλαίσιο των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ μεσολαβώ ανάμεσα σε εσάς και στην Τουρκία για να το λύσουμε. Το δεύτερο είναι ότι ίσως έχει ένα ενδιαφέρον την ίδια ώρα που έγινε αυτή η πρόταση του Λαυρόφ επίσημα πλέον στην Αθήνα, στην ελληνική πλευρά, την ίδια ώρα η Τουρκία φαίνεται ότι έκανε μια κίνηση, ακύρωσε την Άφτεξ για τις ασκήσεις που είχε πει για την 28 Οκτωβρίου. Και εμείς. Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πολύ μικρή σημασία κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί η Ελλάδα να φύγει από το πλαίσιο του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βεβαίως της βάζει ένα πολύ στενό κορσέ σε πάρα πολλά θέματα, και γι' αυτό είπα και στην αρχή
στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι είναι δύσκολο αλλά να μπορέσει να βοηθήσει την Ρωσία. Παραδείγματος χάρη, όταν οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν για κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία για τα θέματα της Ουκρανίας ή το άλλο, είναι δύσκολο η χώρα μας να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή την ομοψυχία, την ομοφωνία των 27 χωρών ενάντια στη Ρωσία. Ο Λαυρόφ είναι ένας έξυπνος πολιτικός, είναι ένας διπλωμάτης πολλά χρόνια. Αυτό όχι, που έθεσε... Σχολή. Ναι, σχολή καθηγητή. Ναι, σχολή. Αλλά τώρα αυτό το οποίο είπε, το είχε πει και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ. Κατ' εντολή του προφανώς. Ναι, το είχε πει πριν κάνια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Αλλά το πλαίσιο, εγώ δεν θα έλεγα όχι, αλλά το πλαίσιο που βάζει είναι λίγο... Είναι πολύ δύσκολο να φύγει η Ελλάδα από αυτό το πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, καθηγητή κύριε Μελά, κύριε Κώστα Μελά, βγήκε σήμερα ο κύριος Δένδιας και σηκώνει τους τόνους. Έχει σημασία καταρχάς ποιος το λέει. Όταν το λέει υπουργός εξωτερικών χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιντερπόλ, Μογκερίνη, Υπηρεσίες Ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παίρνουν οι Αμερικάνοι μετά, έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία και όχι μόνο. Βγήκε και είπε, ο κύριος Δένδιας, είπε, γραφείο ταξιδίων για τζιχατιστές η Τουρκία. Αυτή την ώρα, το ξέρετε αγαπητέ κύριε καθηγητά και εσείς, κάθονται κάποιοι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι στα διάφορα διπλωματικά κέντρα και όχι μόνο και γράφουν αυτή την έκφραση. Θα φύγει, θα πάει στο State Department, θα αρχιοθετηθούν στους σερβερ, θα το πάνε οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, όλοι οι Ισραηλοί, καλά το έχουν πάρει από την αρχή κλπ. Λοιπόν, αυτή η έκφραση δεν είναι 10 κλικ πιο πάνω από αυτά που ξέρουμε? Όχι, το αφισβητούσαμε, το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Βρώμικο παιχνίδι κάνουν οι Τούρκοι, το ξέρουμε. Κοιτάξτε το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, αγαπητέ κύριε Ταλαμάγκα. Εάν η όξυνση της ρητορικής είναι και ωφέλιμη, δηλαδή είναι και αποτελεσματική, νομίζετε ότι περιμένανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Κίνα και το Ισραήλ να το δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος τι κάνει η Ρωσία, η Τουρκία? Απλά το δηλώνει ο Δένδιας, καταγράφεται αυτό. Καταγράφεται, σωστά, yeah. Αλλά δεν υπάρχει, είναι δηλαδή μια ρητορική αντιμετώπιση. Έτσι, εγώ νομίζω ότι οξύνουμε τους τόνους πολύ σε ορισμένα πράγματα, yeah. Τα οποία δεν έχω ακόμα δει τι αποτελεσματικότητα θα έχουν. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, δεν το αφισβητώ. Προς Θεού, είναι απόλυτη αλήθεια και το ξέρουν όλοι. Δεν ξέρω όμως τι αποτελεσματικότητα θα αυτή έχει η όξυνση της ρητορικής όταν υπάρχουν προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε εν της φράγμας. Ναι, ίσως έχει ένα νόημα πάντως όταν το λέει αυτό ο κύριος Δένδιας στον κύριο Λαυρόφ. Ο κύριος Λαυρόφ δεν απαντά και όταν ξέρουμε και τις καταγγελίες που υπάρχουν για τη συμμετοχή ακόμα και μισθοφόρων στο μέτωπο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Νομίζω γι' αυτό το είπε. Νομίζω γι' αυτό το είπε, ότι όχι πληροφορίες, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάνω από 1.500 τσιγαντιστές από τη Συρία που πολεμάνε τους Αρμένιους. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και στη Λιβύη. Όταν έχετε, λέει, η Τουρκία στρατεύματα, υποτίθεται συμβούλους στρατιωτικούς και στη Λιβύη για να στηρίξει την κυβέρνηση Σάρατς, ότι όταν υπήρχε η ένοπλη διαμάχη. Τώρα πλέον υπάρχει κατάπαυση πυρός, βέβαια, εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το κάνει ο Ερντογάν και το έχει κάνει και στη Λιβύη, το κάνει και άρα, στη... Άρα, λοιπόν, αυτό που λέει και ο Βασίλης και σημειώνω και εγώ είναι ότι ίσως η αναφορά αυτή του κυρίου Δένδια να έχει ένα νόημα, γιατί μπορεί να είναι και ένα σημείο το οποίο μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αν δηλαδή τα τουρκικά διαβατήρια, επειδή ξέρουμε και ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς το οποίο η Τουρκία θέλει να διατηρήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των διαβατηρίων, ναι. Αν τα τουρκικά διαβατήρια παρέχουν πρόσβαση στην Ευρώπη ακόμα και σε τσιχαντιστές. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει και ένα νόημα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την φρικιαστική δολοφονία του Γάλλου καθηγητή στο Παρίσι. Είδατε τώρα όμως πώς απάντησε ο Ερντογάν και πώς σειρά χωρών μουσουλμανικών απαντούν με μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων. Πακιστάν, Μαλαισία, ακόμα και η Ιορδανία. Ναι, ωραία. Αν έχουμε την φωτογραφία που, γιατί πέσει σε όλα τα κρατικά μίντια, καλά δεν υπάρχουν και αντιπολιτευόμενα στην Τουρκία πια, είναι ελάχιστα και αυτά ελεγχόμενα. Να δείξουμε τη φωτογραφία που κάνει, λέει, ο Σουλτάνος και η κυρία Εμινέ, μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα. Όταν το βρει ο κύριος Διαμαντόπουλος, να τη δώσουμε.
Κύριε καθηγητά, έχει ιδιαίτερη σημασία και το ξέρουμε όλοι, γιατί εμείς πρέπει να δίνουμε και λίγο το παραπάνω εδώ από αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια. Το γεγονός ότι λέγεται από τον κύριο Δένδια ότι είναι γραφείο ταξιδίων για τσιχατιστές Τουρκία, όταν φύγει ένα χαρτί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε εμείς, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, και θα πάει στην Αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Μογκερίνη, ότι εδώ έχουμε κινδύνους. Αυτή είναι η φωτογραφία. Βγήκε ο κύριος Ερντογάν. Εγώ πάντα πίστευα ότι θα έχει την τύχη του Καντάφη. Δεν το εύχομαι, αλλά πάντα πίστευα. Όπου λέει μποϊκοντά στα γαλλικά προϊόντα, κύριε Παπαδόπουλε. Μην αγοράζετε τίποτα γαλλικό. Και βγήκαν και χώρες δορυφόροι κλπ. Καλά, καταρχάς λοιπόν, εδώ να πούμε ότι όσοι έχουν επιχειρήσει μποϊκοτάζ εναντίον προϊόντων, σε πραγματικότητα αυτό γυρνάει μπούμεραγκ, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, και όσοι γυρνάει και μπούμεραγκ. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω για το... δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Δεν έχει αποτέλεσμα, είναι τυπικές. Συμβολικά είναι όλα αυτά. Συμβολικά, ναι. Λοιπόν, όταν φύγει μία επιστολή λοιπόν ή κάτι άλλο από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, όπου η Ελλάδα, μην το ξεχνάμε, είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις υπηρεσίες ασφαλείας και κατ' επέκταση στον υπερατλαντικό παράγοντα που είναι πανίσχυρη στα θέματα ασφάλειας και στη συνθήκη Σέγγεν. Και στη Σέγγεν και στο Ισραήλ που είναι επίσης πανίσχυρο στο δικό του τόξο, νομίζω ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά ζητήματα για αυτούς που φεύγουν από τουρκικό αεροδρόμιο, πηγαίνουν, μπαίνουν, περνάνε την πύλη, τους περνάνε να δουν αν έχουν τα γνωστά, όπως παίρνουμε όλοι, στυλούς κλπ, μέταλλα κλπ. Όταν βγαίνουν να πάνε στο αεροπλάνο, όταν θα φτάνουν στον προορισμό, εκεί θα δημιουργείται θέμα. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, διότι και... θα δούμε πάρα πολλά ζητήματα τις επόμενες μέρες. Και πολύ σωστά όταν το λες, Βασίλη, ότι για να ξεκινήσει μια ακύρωση πρέπει από κάπου να υπάρξει κάτι. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Και υπάρχει από γίνεται... χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Ελλάδα. Αυτή την ώρα, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί, δεν διαφωνώ σε τίποτα. Εγώ απλώς αυτό που είπα, να περιμένουμε να δούμε εάν θα είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο καθηγητής ο Κώστας Ομελάς. Καθηγητή, μας ευχαριστήσουμε, να τα πούμε και προσεχώς τις επόμενες ημέρες. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είναι, Μιχάλη, 700, το λέω και σαν δημοσιογράφο έγκυρο και σαν γιατρό που έχει σπουδάσει ιατρική, 715 κρούσματα, αλλά σε περίπου 30 ώρες. Σε 30 ώρες. 95 διασωληνωμένοι με ενόχληση. Ναι, είναι ίσως και το είπε προηγουμένως και ο γιατρός όταν είχαμε τη συνομιλία. Είναι ο κ. Ευσταθείου, ότι είναι ίσως το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι τελικά το να κλείσουμε λίγο τον ήχο του κυρίου Μελά, παρακαλώ, από το στούντιο. Το πώς είναι οι διασωληνωμένοι, διότι εκεί ακριβώς είναι που παίζεται η ισορροπία του, αν κινδυνεύει ένα σύστημα υγείας να καταρρεύσει. 85-86 σήμερα, 10 πάνω, μέσα σε κάποιες ώρες υπάρχει θέμα. Είναι θέμα. Αυτό είναι το θέμα ακριβώς. Και... δεν είναι ούτε οι 7 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, που είναι λυπηρό, σαν νούμερο το βλέπουμε, λυπηρό απολύτως, αλλά οι 95 διασωληνωμένοι, 10 πάνω. Έχουν πιάσει 581 νεκρούς, καταρχάς, να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ. Αρχή της πανδημίας και είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Αναλογικά. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, θυμόμαστε όλοι ότι όταν έληξε το lockdown, το Μάιο πέρσι, ήμασταν στους 151, νομίζω, 152 θύματα. Κάπου εκεί. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις, Βασίλη, και πολύ σωστό, με την έννοια ότι, και εδώ είναι και το ερώτημα, γιατί τελικά να έχουμε μόνο τόσες κλίνες μεθ. Ναι. Είπε προηγουμένως ο κ. Ευσταθείου πολύ σωστά ότι είχαμε 570, όπως είπε η προηγούμενη κυβέρνηση που παρέδωσε. Πλέον είπε ο κ. Ευσταθείου ότι έχουν φτάσει 900. Δεν ξέρω αν είναι, πραγματικά έχουν φτάσει τόσες. Θα ξέρει ο κ. Ευσταθείου προφανώς καλύτερα από όλους εμάς και το επιβεβαιώνει. Το θέμα είναι το εξής όμως. Οι κλίνες αυτές, ως γνωστόν, δεν αφορούν όλες τον COVID-19. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή οι 900 κλίνες πάνω κάτω, οι οποίες στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι όλες για τον COVID-19. Να πούμε ότι ελάχιστες, δηλαδή μόνο αυτή τη στιγμή το 1/6, το 1/7 από αυτές προορίζονται για COVID-19. Γιατί προφανώς στις κλίνες μεθ μπαίνεις για 1000 άλλους λόγους, στους οποίους δεν μπορείς να τους... Και να το κάνουμε. Βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαλυματάκι. Μόλις θα επανέλθουμε, θα κοιτάξουμε να έχουμε σύνδεση μέσω του Skype με τον Βασίλη τον Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
να δούμε τα θέματα της οικονομίας, τώρα θα το πηγαίνουμε σε τι κατεύθυνση. Πανδημία, οικονομία. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπες πολύ σωστά, αυτό το δίδυμο, πανδημία, οικονομία. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη το ελληνοτουρκικό, το εθνικό θέμα, μια και το αναλύσαμε προηγουμένως. Θα ζούμε πάντα με αυτό. Και, ναι, και δεν είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε και εμείς απόλυτα, γιατί είναι και θέμα των ηγετών, ναι. Το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Τα δύο κομμάτια όμως αυτά τα οποία εμείς θα διαχειριζόμαστε, που είναι, όπως είπες πολύ σωστά, η πανδημία και η οικονομία, πάνε χέρι-χέρι και θα τα δούμε να πηγαίνουν χέρι-χέρι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έχει σημασία πραγματικά και αυτό το οποίο έγινε το τρίμηνο αυτό στη Βουλή με τον πτωχευτικό, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου για παράδειγμα σήμερα η είδηση είναι ότι μια, όπως μας την μετέφερε η Αμαλία προηγουμένως, ότι πριν από λίγο ψηφίστηκε το πτωχευτικό. Κώδικας. Και πλέον ισχύει. Ναι. Και πριν από λίγο μάθαμε ότι κλείνουν για παράδειγμα 5 μονάδες του περίφημου οίκου Βενέτη. Ναι. Που και σημαίνει είναι... και άλλοι άνθρωποι στην ανεργία, που και σημαίνει μακάρι να είναι τελευταίοι. Και άλλα κλειστά κτίρια. Έχω πληροφόρηση ότι δεν θα είναι τελευταίοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη εταιρεία που κάνει περίπου 40-50% τις επόμενες μέρες, θα ανακοινώσει κλείσιμο των καταστημάτων. Ας το κρατήσουμε αυτό για την ώρα, κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε. Να πούμε ότι έχουν βγει όλα τα όπλα στις αμερικάνικες εκλογές. Υπάρχει στη ΣΑΝ, στην Βρετανική ΣΑΝ, δημοσιοποιήθηκε σε κινέζικο ιστότοπο φωτογραφίες του γιου του Biden. Δεν είναι συλλογική ευθύνη, ούτε οικογενειακή ευθύνη. Ο οποίος φέρεται να είχε παραβατική συμπεριφορά με drugs, με ναρκωτικά και διάφορες άλλες. Νομίζω είναι αυτά που βλέπουμε πάντα σε αμερικανικές εκλογές. Δηλαδή κάποιο σημείο και μετά αρχίζουν και μπαίνουν και θέματα. Προσωπικής φύσεως, χτυπήματα κατά τη ζώνη κλπ. Έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και λίγη ώρα. Έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες του γιου του Biden, χτύπημα προς τον Biden. Εντάξει, ας αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη όταν είναι δύο υποψήφια, από πού βγαίνει. Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα. Έχουν ψηφίσει πάρα πολλά εκατομμύρια, όχι, άνθρωποι του Τραμπ ψήφισαν για τη Φλόριντα. Έχουν ψηφίσει πάρα πολλά εκατομμύρια Αμερικανών, πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Σε περίπου 9 μέρες, 10 μέρες από σήμερα. 50 εκατομμύρια, άκουσα ένα νούμερο αρκετά. Είναι εξωπραγματικό. Θα δούμε πάρα πολλά τις επόμενες μέρες. Φέρεται πάντως στην Αμερική αυτή την ώρα να υπάρχει αναβρασμός για την συμπεριφορά της οικογένειας Biden. Πάντως, αν δώσουμε και μια, πριν διακόψουμε για το δελτίο, αν δώσουμε μια εκτίμηση, είναι ότι όσο θα ανεβαίνει ο αριθμός της συμμετοχής σε εκλογές, αυτό η αίσθηση που υπάρχει γενικότερα είναι ότι πηγαίνει προς την πλευρά του Biden αυτή η εξέλιξη. Όσο ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει. Γι' αυτό και θα δούμε μάλιστα ότι πολλοί από τους επώνυμους υποστηρικτές του Biden, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο εύρος υποστηρικτών, κυρίως στον καλλιτεχνικό χώρο, στον γκλάμουρ κτλ. Καλούν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει και εμάς να πάει να ψηφίσει πρόωρα. Να είναι βέβαιο ότι θα ψηφίσουν δηλαδή. Μιχάλη, εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Ήμουνα πριν από 5 χρόνια στις περασμένες εκλογές στο Λονδίνο σε ένα δημοσιογραφικό πάνελ και προσπαθούσαν οι συνάδελφοι τότε, ήταν οι αμερικάνικες εκλογές του, πρώτη φορά του Τραμπ, έβλεπαν εδώ στα iPad. Τα αποτελέσματα που έρχονταν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που ερχόταν. Ναι. Και κάποια στιγμή έπρεπε να πει, μετά ήμουν στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση την επόμενη βραδιά, δεν μπορούσαν να πούνε πώς θα πούνε το γεγονός ότι κερδίζει ο Τραμπ. Και έλεγαν ότι ανοίγει ένα δρομάκι, ανοίγει ένας παραπάνω δρόμος. Και λέγαμε τότε με έναν άλλο συνάδελφο δίπλα Ινδό ότι πρέπει να πούμε ότι είναι μια μεγάλη λεωφόρος που ανοίγει για τον Τραμπ τότε. Λοιπόν, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί είναι πολύ περίεργο το εκλογικό σώμα στην Αμερική. Όλος ο νότος είναι υπέρ του Τραμπ. Τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο Biden, φυσικά. Έχουν γίνει πάρα πολλά στην Αμερική. Αλλά κρατά μικρό καλάθι, γιατί αλλιώς θα βλέπουμε εμείς απ' έξω και αλλιώς θα βιώνουν αυτοί μέσα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε με σκηνές δραματοποιημένες από την κινηματογραφική ταινία ιστορική του Παντελή Βούλγαρη, Ελευθέρως Βενιζέλος, που αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 12-13, όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Τρόμαξα, νόμιζα θα μου έλεγες ότι έχουμε δραματοποιημένες σκηνές από τον Ρίτσαρντ Γκιρ με την Τζούλια Ρόμπερτς. Όχι, προς Θεού. Λοιπόν, όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη 12-13, θα το δούμε ένα κομμάτι, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να κάνουμε σύνδεση με τον Βασίλη τον Κορκίδη, με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, τηλεγράφημα από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Ο διάδοχος μπήκε στην πόλη. Διαβάστε το.
βραδινάντων των Τούρκων απεσταλμένων να επανέλθωσιν όπως δηλώσωσιν ότι αποδέχονται τους περί παραδόσεως όρους μου, διέταξα την 9 και 30 ώραν πρωία σήμερον την προέλαση του στρατού. Αλλά περί την 4 και 30 ώραν εσπέρας πριν αρχίσει η μάχη, ο αρχηγός των τουρκικών στρατευμάτων Ταξίν Πασάς μη έστειλε διαξιωματικών του επιστολή, δηλώνει ότι δέχεται τους περί καταθέσεως των όπλων του στρατού του και παραδόσεως της Θεσσαλονίκης όρους μου. Διό, απέστειλα προς αυτόν 2 αξιωματικούς μου προς σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως και διέκοψα αμέσως. Λοιπόν, είμαστε εδώ ξανά, επανήλθαμε, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον διευθυντή του ΔΕΦΑΚ, στο χώρο όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κάνει γόνιμη κριτική σε όλα ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος και στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και στην περιφερειατικής και στις, και στις θέσεις της δύναμης ζωής βεβαίως, με τη Ρένα Δούρου και όχι μόνο και λοιπά, γι' αυτό και σε αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια που είναι ελεύθερα. Και μάλιστα εδώ, σήμερα είχαμε και μια καταγγελία από την δύναμη ζωής. Παρακαλώ. Είχαμε μια καταγγελία από τη δύναμη ζωής. Τι έγινε, τι είναι αυτό, που η δύναμη ζωής καταγγέλει, καταγγέλει διάκριση εις βάρος τρανς ατόμου από, από όργανο της περιφέρειας. Α, ναι. Συγκεκριμένα την περιφερειακή ενότητα του Πειραιά, ναι, όπου όπως αναφέρει η δύναμη ζωής, υπήρξε δημοσίευμα σε ιστοσελίδα στην οποία το συγκεκριμένο άτομο καταγγέλει ότι πήγε στον τομέα των διπλωμάτων, μεταφορών της, ναι, ναι, της περιφερειακής ενότητας Πειραιά, ζήτησε να βγάλει ένα καινούργιο δίπλωμα ο άνθρωπος και του ζητήσανε βεβαίωση αλλαγής φύλου, ονόματος κτλ. Okay, πράγματα τα οποία η προηγούμενη διοίκηση τα έχει λύσει από το 2016, ναι, υιοθετώντας τη χάρτα των δικαιωμάτων. Ένα ερώτημα, ναι. Ναι, ναι. Και να το δούμε. Και έκανε ερώτημα στο οποίο ρωτάει τον Περιφέρεια αν πραγματικά έχει αλλάξει κάτι από τις οδηγίες που ήδη είχε δώσει το 2016, υιοθετώντας και ενσωματώνοντας όλες εκείνες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την μη διακρίση σε τρανς άτομα και γενικότερα. Μάλιστα. Και αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, το καταγράφουμε αυτό που είπε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Πάμε, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Βασίλης Κορκίδης. Τον έχουμε. Όνομα βαρύ στα πράγματα της ελληνικής οικονομίας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα. Λίγο πιο δυνατά τον ήχο στον Βασίλη τον Κορκίδη, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Ταλαμάντα, αγαπητέ φίλε Βασίλη και στον κύριο και Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά. Ωραία, πάμε εντάχει γιατί ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση μετά. Λοιπόν, πώς πάει η κατάσταση με τις επιχειρήσεις. Εμείς καταγράφουμε, τα βάζουμε δηλαδή εδώ σε ένα ειδικό πρόγραμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πρόεδρε. Είτε είναι εντάξει, καλό το μέτρο, επιστρεπτέα προκαταβολή, 1, 2, 3, 5, 7, ξέρω πόσα είναι, το τέταρτο είναι τώρα, αλλά κάντε μας εσείς, να μην τα λέω εγώ, αλλά υπάρχουν παραπονάκια. Πολλά παράπονα. Έχουμε πει ότι και τα τρία χρηματοδοτικά λίγο εργαλεία. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Και τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες της αγοράς και όλων των επιχειρήσεων που πραγματικά έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία του οκταμήνου μας δίνουν μία μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ. 31. Από τα 22 δισεκατομμύρια του οκταμήνου πήγαμε στα 31 στα τέλη Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δεν κυλάει καθόλου καλά. Έχουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους και φαίνεται ότι η μείωση του τζίρου θα ξεπεράσει τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μπορεί κανείς να μην κάνει παράπονα και πώς μπορεί κανείς να μην ζητάει βοήθεια, ενίσχυση από την πλευρά της ρευστότητας και των υποχρέωσεών του. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι 206.000 επιχειρήσεις που είχαν κλείσει στο πρώτο lockdown ακόμα λειτουργούν με μείον 38% του τζίρου. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα τον μπορέσουμε να το καλύψουμε όχι μόνο μέχρι τέλος του έτους, ούτε μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο, αν όλα πάνε καλά βέβαια. Επομένως είναι λογικό. Μέχρι τώρα βέβαια έχουν δοθεί 4,9 δις ρευστότητα στην αγορά. Υπάρχει δυνατότητα αυτά τα 4,9 να γίνουν 9,1 μέχρι τέλος του έτους. Καλό είναι να μην υπάρξουν λοιπόν καθυστερήσεις, να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι με πιο ελαστικά κριτήρια για να μειωθούν και τα παράπονα.
Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Κράτησα τα νούμερα που είπατε, που είναι πολύ διαφωτιστικά, ότι έχουμε μια μείωση του τζίρου που έχει φτάσει ήδη στα 38 δις και ότι μέχρι στιγμής. 31 δις, ναι, σωστά. Και ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 4,9 δις. Ακριβώς. Ρευστότητα σε 200.000 δικαιού. Με βάση την εμπειρία, θα κάνω ένα ερώτημα υποθετικό. Με βάση την εμπειρία την οποία έχετε, η οποία είναι πολύ μεγάλη βέβαια και γνωστή σε όλους. Αυτό στην πράξη πού οδηγεί σε σχέση τελικά με το πού θα καθίσει η ύφεση φέτος στη χώρα μας? Στην αρχή ακούσαμε για 4%. Ο κ. Στουρνάρας πρόσφατα είπε ότι μπορεί να πιάσει και το 9,2%. Ακούμε τώρα το νούμερο 4,9 από τη μια πλευρά και 31 από την άλλη. Πού πηγαίνει η ύφεση κατά τη δικιά σας εκτίμηση? Λοιπόν, θα σας πω πολύ σωστά. Έχουμε τρεις προσεγγίσεις: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού. Οι δύο πρώτες είναι πολύ κοντά, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ, 9 με 9,5% ύφεση για το 20 και μία ανάπτυξη 3,9% για το 2021. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι πολύ πιο αισιόδοξο, μιλάει για ύφεση 8,2% φέτος και ανάπτυξη 7,5% το 2021, που είναι υπεραισιόδοξη. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι η ύφεση θα φτάσει το 9,5% φέτος, γιατί τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του έτους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Η Ευρώπη φοβάται για τυφλή αλλεπάλληλη ύφεση μέσα στο 2020, που αυτό συνεπάγεται πάρα πολλά πράγματα για τους τελευταίους μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα βεβαίως να επηρεάσει και την επόμενη χρονιά. Κανείς μπορεί να κάνει προβλέψεις, αλλά όλες αυτές οι προβλέψεις είναι αβεβαιότητας και δεν βασίζονται σε στοιχεία και στην εξέλιξη της πανδημίας. Δηλαδή, κρατάμε τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αλλά δεν ξέρουμε πότε αυτή η περιπέτεια θα έχει τέλος. Για να γυρίσουμε στον τομέα σας, είπατε πολύ σωστά ότι υπήρχε και η πρόβλεψη για κάποια ανάπτυξη 3-3,5% ίσως τη νέα χρονιά το 2021. Πριν από λίγο, έχοντας εδώ πέρα και τον καθηγητή, τον γιατρό, τον κύριο Ευθυμίου, που συζητήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό τελικά η βαλίτσα δυστυχώς πάει μακριά. Ενδεχομένως και όλο το 2021 να έχουμε αυτή την βαριά καταστολή της οικονομίας, την οποία βιώνουμε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο και βιώσαμε και στην πρώτη φάση της καραντίνας. Άρα προφανώς και οι προβλέψεις οι οποίες υπήρχαν για ανάπτυξη το 2021, μήπως αναθεωρούνται στην πράξη? Μήπως τελικά, αν συνεχίζουν, και μήπως τελικά θα πρέπει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση και η δικιά μας ειδικότερα, γιατί η Ελλάδα είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση στην ελληνική οικονομία, θα πρέπει να δει ένα άλλο σχέδιο σε σχέση με τις επιχειρήσεις? Σαφέστατα, εγώ όμως θα ξεκινήσω από το πρώτο σημείο το οποίο κάνετε αναφορά. Θα σας πω ότι κανένας δεν περιμένει ανάκαμψη, ανάπτυξη αν θέλετε, πριν ή να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα πριν το τέλος του 22, ενδεχομένως και αρχές του 23. Δηλαδή μέχρι τότε θα προσπαθούμε να καλύπτουμε συνεχώς τις τρύπες οι οποίες θα δημιουργούνται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψεις μια ύφεση 9,5% μέσα σε 18 ή 24 μήνες. Υπάρχουν και σενάρια που αναφέρονται στα 3 χρόνια για να μπορέσουμε να έρθουμε σε προ-πανδημίας επίπεδα. Και ως προς το θέμα των επιχειρήσεων, πολύ σωστά το τοποθετείτε, ότι πρέπει να πάμε επιτέλους σε μια παραγωγική, ετερογενή οικονομία, ένα διαφορετικό μοντέλο που βασίζεται στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, να πάμε στην παραγωγή μας, εγώ θα πω στην αγροτική παραγωγή, και επειδή είμαι ναυπηγός και πραγματικά ζω τα γεγονότα του Πειραιά, τις δυνατότητες του Πειραιά, της Ελευσίνας, της Καραμαγκά, πρέπει οπωσδήποτε να ανακτήσουμε την ναυπηγική μας βιομηχανία. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, έφερνε 18 δισεκατομμύρια δολάρια συνάλλαγμα και μπορούμε να το ανακτήσουμε από γείτονες χώρες που το έχουμε χωρίσει. Μάλιστα. Πρόεδρε, τώρα είστε, αν βλέπω καλά από το γραφείο, είστε στο χώρο στο βιομηχανικό επιμελητήριο, σε εκείνο το υπέροχο κτίριο, με τους κίονες. Είμαι στο γραφείο μου, αλλά εκείνο το οποίο. Ωραία, λίγο πιο πάνω από την παραλία. Λοιπόν, εσείς. Σωστά. Εσείς για τον Πειραιά. Έχεις πάει, Μιχάλη? Όχι. Όχι, δεν έχω πάει. Είναι εκπληκτικό κτίριο. Έχει γίνει με δωρές των εμπόρων και των επαγγελματιών της πόλης και δεν έχει επιβαρύνει το 1950 ούτε με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, έτσι. Πείτε τα και αυτά για την σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σε αυτό το γραφείο, γιατί ήθελα να το πω αυτό, που είναι ο Κορκίδης. Εσείς πάντα από το πρωί
χτύπαν την πόρτα, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπαίνουν μέσα άνθρωποι από την οικονομική, με επιχειρηματίες του Πειραιά και όχι μόνο τις ευρύτερες περιοχές. Εσείς έρχονται και από άλλες περιοχές, σας ξέρουν τόσα χρόνια. Μα τι σας λένε. Την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Της Δυτικής Αττικής έχουμε και τοπιότητα εδώ. Έχουμε και τοπιότητα. Από τη Λαβρεωτική μέχρι και όλη τη Δυτική Αττική, μέχρι Ελευσίνα Μέγαρα, είναι στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου Πειραιά. Του εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ωραία. Βασίλη Κορκίδη, τι σας λένε. Περιμένουν να σωθούν με την επιστρεπτέα νούμερο 4 που κάποια στιγμή, ό,τι και αν πάρουν, αν πάρουν κάτι, δεν θα το επιστρέψουν. Τι περιμένουν, τι σας λένε. Τι θέλουν. Ναι, είναι γεγονός ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι το πιο πετυχημένο μέτρο, αν θέλετε. Αλλά θα υπάρχουν 100.000 δικαιούχοι, 150.000 δικαιούχοι, 200.000 θέλετε δικαιούχοι. Αυτή τη στιγμή 600.000 επαγγελματικά αφημοί έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Ναι. Στόχος τους είναι να ανακτήσουν τον τζίρο τους. Και βλέπουν ότι αντί να ανακτούν έστω και κάθε μέρα κάτι παραπάνω, αντίθετα βλέπουν συρρήκνωση. Και θα τη βλέπουν αυτή τη συρρήκνωση, κατά την άποψή μου, μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, στην καλύτερη περίπτωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι το εμβόλιο της πανδημίας, όταν θα βγει και όταν θα χρησιμοποιηθεί, για να ενεργήσει στην οικονομία, θέλει τουλάχιστον 12 με 18 μήνες. Μέχρι τότε πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα, να περάσουν αυτές οι επιχειρήσεις στην άλλη όχθη ασφαλής. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι σε μία αναμονή. Περιμένουμε τις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα, του νέου πτωχευτικού νόμου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, για να δουν αυτές οι επιχειρήσεις τελικά. Ψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα. 7 η ώρα, ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να δούνε τελικά από τις δύο επιλογές που τους δίνει για τη δεύτερη ευκαιρία, ποια θα επιλέξουν. Την επιλογή μιας γενναίας ρύθμισης μέχρι 240 δόσεις ή θα οδηγηθούν στην πτώχευση. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν έχουμε και μια έκρηξη λουκέτων, γιατί όλοι ήταν στην αναμονή να δουν τι μπορούν να κάνουν. Όμως αυτός ο πτωχευτικός νόμος, επειδή προβλέπει και ρυθμίσεις, πραγματικά μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την αύξηση του προβλήματος χρέους των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων, που έχει φτάσει τα 234 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτό το νούμερο είναι καθαρά λογιστικό. Γιατί ξέρει κανείς ότι ούτε πρόκειται να εισπραχθούν, ούτε υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Άρα, αντί να παρατείνουμε έναν εγκλωβισμό, τον οποίο έχουν οι περισσότεροι απασχολούμενοι, και μία θηλιά στο λαιμό πολλών επιχειρήσεων, επιτέλους θα πάμε σε μία λύση η οποία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εγώ πραγματικά εύχομαι οι περισσότεροι να επιλέξουν τις 240 δόσεις ρύθμισης να σώσουν την περιουσία τους, να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτός είναι ο σκοπός του εξοδικαστικού, αν θέλετε, μηχανισμού ρύθμισης, οφείλει μέσω του στοχευτικού νόμου. Μάλιστα. Και την τελευταία ερώτηση, Μιχάλη, έχεις κάτι να ρωτήσουμε. Να ρωτήσω το εξής. Ναι. Εσείς και λόγω της εμπειρίας και από τη θέση την οποία έχετε, προφανώς βλέπετε και τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον είμαστε μέλος της. Ναι, σε σχέση με αυτό που πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, τη γέφυρα. Την απαραίτητη γέφυρα που πρέπει να υπάρξει, ώστε οι επιχειρήσεις να περάσουν με ασφάλεια στην επόμενη μέρα, όποτε αυτή υπάρξει, από την κρίση του κορονοϊού. Εγώ με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσετε σε μια πολύ απλή ερώτηση. Εκτιμάτε ότι η γραμμή που ακολουθείτε μέχρι στιγμή στην Ελλάδα είναι το ίδιο, συμβαίνει το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εκεί έχουμε σε άλλες χώρες ίσως πιο εμπροστοβαρή μέτρα, πιο δυναμικά, πιο ενισχυτικά προς τις επιχειρήσεις για αυτή την περίφημη γέφυρα την οποία είπατε. Ας μιλήσουμε ανοιχτά, ας μιλήσουμε ειλικρινά δηλαδή. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι και μάλιστα σήμερα κυκλοφορήσαμε ένα δελτίο τύπου που είναι το ενημερωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε το 19 Οκτωβρίου και αφορά το πρόγραμμα και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021. Σας πληροφορώ ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει πολύ λιγότερα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεών τους. Και δεν είναι τυχαίο που μία στις δύο επιχειρήσεις στην Ευρώπη χτυπάει καμπανάκι πτώχευσης στους επόμενους 12 μήνες. Και επίσης δικαιώνεται και η ελληνική κυβέρνηση που επέμεινε πολύ σε προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι σε μεγάλα έργα και μεγάλες επιχειρήσεις όπως κάνανε άλλες χώρες. Όμως θα σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αφυπνιστεί. Πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της ότι στο πρόγραμμα το οποίο έβγαλε για το 2021 δεν βλέπει καν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο είναι πολύ ισχυρό.
το οποίο θα μας οδηγήσει σε αυτή τη διπλή ύφεση που είπα στην αρχή και το οποίο απαιτεί στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, απασχολούν τα 2/3 των Ευρωπαίων εργαζομένων. Ας το λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τους, γιατί θα βρεθούν προεκπλήξεως. Και επίσης, πρέπει να αυξήσουν τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είδατε ότι βγήκε και είπε ότι θα αυξήσουμε κατά 500 εκατομμύρια το πρόγραμμα ρευστότητας. Θα παρατείνουμε το QE για 6 μήνες. Η ίδια η Λαγκάρντ προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εδώ τα πράγματα δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν και πρέπει να βάλετε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και σε αντιπαράθεση βλέπουμε να καθυστερούν όλες οι διαδικασίες εκκίνησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το 10%, δεν θα εκταμιευτεί ούτε το πρώτο εξάμεινο του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η άποψή μου και ελπίζω κάποια στιγμή να φτιάξουν όλοι και να καταλάβουν λοιπόν ότι πρέπει να στηρίξουν απασχόληση Πρόεδρε, και χρηματικότητα. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και από κοντά την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά. Υγεία να έχουμε. Βαρύ όνομα στην οικονομική ζωή της Ελλάδας και όχι μόνο. Όχι, ο Βασίλης ο Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιάς. Σήμερα σε ευχαριστήσουμε, πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ενώ ο Χρόνος Διαμαντόπουλος στο 1,5 λεπτό που μένει, αν προλάβει να συνδεθεί με τον κείμενο τον λογοθέτη, με τη... αυτό που έγινε με την πρόταση Μομφής. Τι ναι σου άφησε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Καταρχάς να πούμε ότι η εκτίμηση η οποία υπάρχει και η δικιά μου προσωπικά, αλλά νομίζω και σε όσους παρακολουθήσαμε αυτό το τριήμερο, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι από το οποίο ο ίδιος βγαίνει κερδισμένος με διάφορους τρόπους. Ναι. Καταρχάς κατάφερε να αναδείξει σε μείζον θέμα, ακόμα και στα δελτία ειδήσεων. Μην ξεχνάμε να θυμηθούμε κάτι, Βασίλη. Μα δεν τον παίζουν. Να θυμηθούμε κάτι. Δεν τον παίζουν ανήτηση. Ναι, έγινε το εξής. Να θυμηθούμε κάτι. Ότι μεσοβδόμαδα είχαμε δει τον ΣΥΡΙΖΑ να καλεί τον πρόεδρο του ΕΣΤΡΙ στη Βουλή, στην Επιτροπή Ακρόασης, με την καταγγελία ότι αποσιωπούνται κινήσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης από τα κανάλια, από τα δελτία ενημέρωσης κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό κατάφερε. Ακόμα και αυτό που λες, εμείς είμαστε στην πιάτσα δημοσιογραφική, περνάει στα ψηλά. Εν τούτης είδαμε ότι με αυτή την κίνηση της πρότασης Μομφής τελικά είδαμε να παίζεται. Είδαμε πραγματικά τα κανάλια να ασχολούνται 2 μέρες ολόκληρες με την συζήτηση. Λογικό, ακόμα και σε μια αντεκλήση. Ναι. Βέβαια, βοήθησε αυτό και ο Χρυσοχοίδης με αυτό το περίφημο το οποίο είπε περί 6 ναυτικών μιλίων. Έδωσε πραγματικά μια άλλη δυναμική στο θέμα αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε σε κάποια φάση τα κανάλια να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο υπόθηκε το Σάββατο, νομίζω. Τις καταγγελίες κυβερνητικών στελεχών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος είχε αφήσει την πρώτη κατοικία απροστάτευτη. Αυτό έδωσε μια νέα δυναμική, όπως στη συνέχεια απαντήσεις του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έπαιξαν αρκετά στα κανάλια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι πραγματικά κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει αυτή τη φορά να κάνει μια κίνηση η οποία του έδωσε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να θέσει ένα θέμα κεντρικοπολιτικό. Αυτό είχε και ένα δεύτερο, αν θέλεις, ας πούμε, μια δεύτερη συνέπεια, μια άλλη παράμετρος, είναι το γεγονός ότι κατάφερε τελικά από αυτή την ιστορία να βγει απομονωμένη πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία. Με την έννοια ότι κοινοβουλευτικά έμειναν μόνο οι 158 ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι, αν θέλεις, το πρώτο ρήγμα στο αντισύριζα μέτωπο το οποίο είχαμε βιώσει όλη την προηγούμενη περίοδο, που υπήρχαν στήριξη στη Νέα Δημοκρατία από άλλα κόμματα αναπεριόδου στις τοπικές που έκανε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Από την άλλη άποψη, θα λέει κάποιος, όλοι τους και μόνοι μας. Αυτό νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό. Διότι είναι άλλο το όλοι τους και μόνοι μας σε θέματα τα οποία είναι το μακεδονικό. Και τώρα και μετά από 9 μήνες μπορεί να έχει άλλη σημασία. Μπορεί να έχει μια άλλη σημασία, γιατί εδώ πέρα δημιουργήθηκε, αν θέλεις, και μια πλατφόρμα όπου μπορούν να υπάρξουν και κουβέντες. Ας μην ξεχνάμε, δεν έπαιξε πολύ και αυτό στα κανάλια, τον διάλογο το οποίο είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τη Φόφη τη Γεννηματά για το ποιος είναι στον προοδευτικό χώρο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με πολύ καλά, μπορώ να πω, πολιτικά τα ανακλαστικά, όταν είπε ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι και εσείς είστε προοδευτική παράταξη, αρκεί να μην το αμφισβητείτε κι εσείς. Έριξε το γάντι. Το τρίτο θέμα τώρα από εδώ πέρα που μπορούμε να πούμε ως παρασκήνιο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το παρασκήνιο της υπόθεσης, αποφάσισε να το πάρει πάνω του, μόνος του. Είδε ότι την Πέμπτη το πρωί ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα κοινωνικά θέματα, πήγαινε μάλλον σε μια ρομαντική
κομεντή αντιπολίτευσης με τον Ευκλήτη Τζακαλώτο να λέει για Ρίτσαρντ Γκιρ, για Τζουλία Ρόπερτς, ακόμα και η Έφη Αξιόγλου σε χαμηλούς τόνους κινήθηκε στην αρχή. Και έτσι ευνηδίασε ο Αλέξο Τσίπρας το απόγευμα της Πέμπτης με την κατάθεση πρόταση μορφής, η οποία τελικά εξελίχθηκε και με τη βοήθεια του κ. Χρυσοχοίδη. Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά ο κ. Χρυσοχοίδης παραλίγο να άλλαξε τους τόνους της αντιπαράθεσης. Παραλίγο να άλλαξε την ατζέντα της αυτής με τα 6-12 μίλια. Και φαίνεται ότι ο Αλέξο Τσίπρας τελικά προτίμησε το western από τις ρομαντικές κομεντίες στην αντιπαράθεση αυτή με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε. Για την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ πάλι, Μιχάλη, Κίμωνας λογοθέτης, πολύ σύντομα. Κίμωνα, καλησπέρα. Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και όλα τα παρεμβερή. Ωραίες οι οθόνες. Καλησπέρα στον κύριο λογοθέτη. Έχεις ένα λεπτό γιατί με ευθύνη μου έφυγε ο χρόνος. Δεν θα πω τίποτα αν δεν σχολιάσουμε τις νέες διαγραμμίσεις της Συγκρού. Αυτά τα υπέροχα λόγια, αυτές τις υπέροχες διαγραμμίσεις, ότι αρχική μετά από πολλά χρόνια έχει πλέον διαγραμμίσεις. Τώρα, έχουμε Συγκρού. Στη Συγκρού και γενικά επεκτείνεται σε όλο το δικοδίκτυο. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς και πραγματικά θα δούμε μια μεγάλη διαφορά μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τώρα, έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόφ. Επομένως, υπάρχει λίγο αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η πιο αυξημένη παρατηρείται στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αττική Οδό μέχρι Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Συγκρού από Φραντζή μέχρι Αμαλίας, καθώς και στη λεωφόρο Αμαλίας όπου έχει συμφόρηση. Ωραία. Λοιπόν, Κίμωνα, αύριο τα σπουδαία, να σε ευχαριστήσουμε. Μιχάλης Παπαδόπουλος, διευθυντής του ΕΦΑΚ. Αύριο θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Αμαλία Κάτσο στις 7.30. Σε 11 λεπτά από τώρα, εμείς θα τα πούμε αύριο με επαιτειακή εκπομπή λόγω της Εθνικής Επαιτίου. Γεια σας.